Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις. Θα είμαστε εδώ παρέα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 10 έως και τις 12 το βράδυ για να μιλήσουμε και να σχολιάσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα που επικρατεί. Ναι, εντάξει, είμαστε άπλες και το λέμε και άσπρο μαύρο και άσπρο μαύρες φτύσεις όπως γουστάρουμε. Όπως γουστάρει ο κόσμος, εντάξει, δεν έχουμε θέμα. Εντάξει. Αυτό το ξεκίνησε ο φίλος μας ο Τάσος, ο οποίος θα αργήσει σήμερα λίγο. Ναι, το έλεγε μια άσπρο μαύρο, μια άσπρο μαύρες φτύσεις, οπότε τα έχουμε και τα δύο. Είμαστε ταμπλούχοι και εμείς εδώ, στην εκπομπή εδώ. Λοιπόν, να πούμε ότι μοναδικός τρόπος επικοινωνίας για αρχή είναι μόνο με SMS, FM και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Σήμερα θα μιλήσουμε για όλη την επικαιρότητα που κυριαρχεί. Φυσικά σε αυτή την αθλητική επικαιρότητα κυρίαρχο θέμα είναι ο χθεσινός τελικός του κυπέλου Ελλάδος. Φυσικά είχαμε αγωνιστική δράση στα γήπεδα της Α1, όπου εκεί ο ΠΑΟΚ έμαθε τον αντίπαλο που θα έχει στα play-off. Είχαμε και αγωνιστική δράση στα γήπεδα της Β' και της Γ' Εθνικής. Θα πάμε να δούμε και τα αποτελέσματα και το τι έχει γίνει σε όλα αυτά τα γήπεδα, το τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Καθώς η Super League έχει ολοκληρωθεί, δεν έχουμε Super League, αναμένουμε και την έναρξη του Μουντιάλ με ένα γεμάτο καλοκαίρι. Να σας πω την αλήθεια ότι όταν έχουν τέσεις διοργανώσεις έχει μια άλλη έγκλη το καλοκαίρι. Πάμε να δούμε όμως λίγο τα αποτελέσματα σε Football League Α1 και Γ' Εθνική κατηγορία. Να δούμε το τι έχει γίνει και να περάσουμε και στον σχολιασμό των θεμάτων που έχουμε. Να δούμε την επόμενη μέρα του Κυπέλλου Ελλάδος, την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ και δεν συμμαζεύεται. Θα ξεκινήσω από την Football League και πάμε. Κισαμικός Απόλλων Πόντου 2-1. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπόρεσα να καταλάβω το πώς έχασε ο Απόλλων Πόντου, καθώς έως το 92 κέρδιζε, μάλλον όσο 90 κέρδιζε 1-0 και μέσα σε 4 λεπτά ο Κισαμικός έκανε την ολική ανατροπή και κέρδισε το παιχνίδι με 2-1. Είναι αυτό το οποίο λέμε έπαθε ολικό blackout. Καραϊσκάκης Όφη 1-2. Η ομάδα του Τάσου Καραϊσκάκης έχασε από τον Όφη, ο οποίος έχει πάρει το εισιτήριο για τα σαλόνια της Super League. Μια ιστορική ομάδα επιστρέφει στην κορυφαία εθνική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Απόλλων Λάρισας Πανηγιάλιος 3-2. Καλυθέα Αναγέννηση Καρδίτσας 3-1. Παναχαϊκή Σπάρτη, η Παναχαϊκή του Κώστα Κατσουράνη 2-1. Τρίκαλα Γηνιακός 1-0. Άρης Βέρεια, ο Άρης δεν έπαιξε αγώνα και έρθισε στα χαρτιά το παιχνίδι με 3-0, καθώς η Βέρεια έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Και επίσης και η Δοξαδράμας δεν έπαιξε, καθώς το πρόγραμμα έλεγε ότι έχει να αντιμετωπίσει τον Αχαρναϊκό. Όπως ξέρετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, Αχαρναϊκός και Βέρεια έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Και έτσι λοιπόν συνεχίζουν να παίρνουν τα παιχνίδια στα χαρτιά. Οπότε έχουν ρεπό αυτές οι δύο ομάδες και συνεχίζουν για την τελική ευθεία. Νομίζω ότι ο Άρης και ο Όφη είναι οι δύο ομάδες, εφόσον έχουν εξασφαλίσει την άνοδό τους στην Super League, είναι σε φάση προγραμματισμού, είναι σε φάση δοκιμών για το ποιον θα κρατήσουμε, το ποιον δεν θα κρατήσουμε, το πώς θα πάμε στην επόμενη μέρα. Για μια επόμενη μέρα όπου θα τους βρει στην Super League και φυσικά με όνειρο και φιλοδοξία να πρωταγωνιστούν, γιατί νομίζω ότι όλοι μας θέλουμε ένα δυνατό πρωτάθλημα, ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, και είναι κάτι το οποίο από αυτήν εδώ την εκπομπή τουλάχιστον και ο Τάσος και εγώ είναι αυτό το οποίο λέμε ότι γουστάρουμε να βλέπουμε ομάδες όπως π.χ. ήταν φέτος ο Ατρόμητος, όπως έτυχε στις πρώτες αγωνιστικές και ο Λεβαδιακός να είναι αίτητος. Γουστάρουμε και αυτές οι ομάδες να έχουν δικαίωμα στο όνειρο να πρωταγωνιστήσουν. Και γιατί όχι κάποια στιγμή στο μέλλον να ζήσουμε κι εμείς μια χρονιά
πανομοιότυπη, όπως έδειξε η Αγγλία με την Λέστερ και τον παλιό μας γνωστό φίλο, τον Κλαούντιο Ρανιέρι, ο οποίος είχε και ένα πέρασμα και από την εθνική μας ομάδα. Ένα όχι τόσο πετυχημένο πέρασμα, καθώς το έργο και οι μέρες του Ιταλού στην εθνική μας ομάδα νομίζω ότι δεν θέλει να το θυμάται ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε και εμείς. Νομίζω είναι αυτό το οποίο λένε, ότι κάποια πράγματα από την αρχή δεν κολλάνε και άμα δεν κολλήσουν από την αρχή μετά δύσκολα την βρίσκει στην άκρη. Κάτι τέτοιο έγινε και με τον Κλαούντιο Ρανιέρι και την εθνική μας ομάδα. Όπως έλεγε, ένα παλιό άσμα ασυμφωνία χαρακτήρων. Τέλος πάντων, πάμε και στην γάμα εθνική να δούμε και εκεί τα αποτελέσματα. Απόλλων Παραλιμνίου, Βόλος 0-1 και Ηρακλής 1908, Τηλικράτης Λευκάδας 2-1. Ο Γυραιός πήρε την νίκη και καθάρισε την υπόθεση άνοδο στην Football League και μαθηματικά πλέον. Το γκολ του Ηρακλή το πέτυχαν ο Παπαδόπουλος στο 47ο λεπτό και ο Τάις στο 76ο, ενώ για τους φιλοξενούμενους είχε ισοφαρίσει ο Καβαδίας στο 74ο λεπτό. Να πάμε και στην Α1. Μισό λεπτάκι. Να κάνω τα κουμάντα μου εδώ. Πάμε λοιπόν και στα αποτελέσματα της Α1, η οποία σιγά σιγά και αυτή πάει προς την ολοκλήρωσή της. Μπαίνουμε σε ρυθμούς σιγά σιγά play-off, όπου ουσιαστικά εκεί θα είναι και οι μάχες για την κατάταξη, η μάχη για την κατάκτηση του τίτλου και γενικότερα και για την κατάκτηση της τρίτης θέσης. Νομίζω ότι πλέον εδώ και αρκετά χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ και στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός βαδίζουν μόνοι τους και οι υπόλοιποι κυνηγάνε ουσιαστικά την τρίτη θέση. Πάμε όμως να δούμε και τα αποτελέσματα. Κολοσσός Ρόδου Άρης 73-67. Κόρυβος Αμαλιάδας Τρίκαλα 82-85. Λαύριο Παναθηναϊκός 57-111. Εντάξει, εδώ πέρα φίλε, ο Παναθηναϊκός δεν λυπήθηκε, βάρεσε στο ψαχνό. Ολυμπιακός Προμηθέας 104-69. Και το Λαύριο και ο Προμηθέας έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Όπως βλέπετε, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πραγματικά σάρωσαν απέναντι σε αυτές τις δύο ομάδες. Και είναι αυτό το οποίο επιβεβαιώνει, αυτό το οποίο σας είπα από την αρχή της εκπομπής, ότι είναι ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. ΠΑΟΚ Φάρος 91-51. Ρέθυμνο Πανιώνιος 90-78. ΑΕΚ Κίμη 82-76. Με αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΚ τερμάτισε στην πέμπτη θέση και έτσι ο δικέφαλος του Βορρά θα διασταυρωθεί στα play-off που ξεκινάνε την Τετάρτη 16 Πέμπτου με τον δικέφαλο του Νότου. Γενικότερα φέτος το ΠΑΟΚ ΑΕΚ παίζει πολύ σε όλα τα επίπεδα. Στα αγωνιστικά, σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, αλλά και στα δικαστικά. Νομίζω ότι εντάξει, στα δικαστικά, αν μη τι άλλο, η ΑΕΚ έχει την τιμητική της και έχει φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα δικηγόρων. Πάμε όμως να δούμε λίγο και να κάνουμε και μια βόλτα και από τα γήπεδα του εξωτερικού. Να πάμε να δούμε και λίγο το τι έχει γίνει και στην Αγγλία, στην Premier League. West Ham Everton 3-1, Crystal Palace West Brom 2-0, Liverpool Brighton 4-0. Η Liverpool, η οποία είναι η φιναλίστ του Champions League, η παρέα του Σαλάχ, του Μανέ και του Φιρμίνιο, είναι έτοιμοι και αποφασισμένοι να κόψουν τη φόρα της Real Madrid, η οποία πάει full για την κατάκτηση του τρίτου διαδοχικού Champions League. Κάτι το οποίο δεν το έχει καταφέρει ποτέ καμία ομάδα στην Ευρώπη. Συνεχίζουμε. Manchester United Watford 1-0. Μια Manchester United με τον Jose Mourinho φέτος να δυσκολεύεται αρκετά στο πρωτάθλημα της Premier League, με τον Pepe Guardiola και τη Manchester City να παίρνουν πολύ εύκολα το πρωτάθλημα της Premier League. Burnley
Bournemouth 1-2, Newcastle Chelsea 3-0 και η Chelsea έχασε εδώ. Southampton Manchester City 0-1, Swansea Stoke 1-2, Tottenham Leicester 5-4. Αυτή τα αύλη πρέπει να έπαιζαν, δεν γίνεται να 5-4. Απίστευτο. Και Huddersfield Arsenal 0-1 στο τελευταίο παιχνίδι του Wenger στην Arsenal, από τα τελευταία παιχνίδια του Wenger στην Arsenal, όπου εκεί πέρα το κλίμα είναι αρκετά βαρύ, καθώς μετά από μια πορεία 20 ετών αποχωρεί από τον πάγκο των κανονιέριδων. Φεύγουμε από την Ισπανία και θα σας πάω από την Αγγλία και θα πάμε στην Ισπανία, το μαρτύρησα. Πάμε στη La Liga, εκεί Εσπανιόλ Μάλαγα 4-1. Και είναι σε εξέλιξη στο 38ο λεπτό. Λεβάντε Μπαρτσελώνα 2-0. Τι έγινε, ο φίλος μας ο Βαλβέρδε εκεί 2-0 χάνει από τη Λεβάντε. Απίστευτο. Ο Βαλβέρδε, ο οποίος δέχθηκε έντονη κριτική κατά τη διάρκεια της σεζόν και πολύ περισσότερο όταν αποκλείστηκε από τη Ρώμα. Εντάξει, νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε ότι η Μπαρτσελόνα θα αποκλειστεί από την Ρώμα, αλλά γίνονται και αυτά και υπήρχε και ένα θέμα για το αν θα παραμείνει για την επόμενη σεζόν. Φυσικά ο πρόεδρος της καταλανικής ομάδας βγήκε και ξεκαθάρισε πως εφόσον έκανε το double δεν υπάρχει θέμα αποχώρησης του από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα. Φεύγουμε από την Ισπανία, πάμε στους γείτονές μας, τους Ιταλούς και στην Σέρι Α. Βερόνα Ουντινέζε 0-1, Κροτόνε Λάτσιο 2-2, Μπολόνια Κιέβο 1-2, Τωρίνο Σπαλ 2-1, Φιωρεντίνα Κάλιαρη 0-1, Αταλάντα Μίλαν 1-1 και πάμε και στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Έχουμε το Ρώμα Γιουβέντους, το ντέρμπι, είναι στο 39ο λεπτό, είναι 0-0 και το Σαμπτόρια Νάπολη στο 40 είναι και αυτό στο 0-0. Θα σας κρατάμε ενήμερους για αυτά τα τρία παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη σε Ισπανία και Ιταλία. Να επαναλάβω πως μοναδικός τρόπος επικοινωνίας τουλάχιστον για αυτή την αρχή είναι μόνο με SMS, FM κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 για να στείλετε την άποψή σας, να στείλετε την παρατήρησή σας, να στείλετε ό,τι γουστάρετε και να μας κρατήσετε συντροφιά και εσείς από την πλευρά σας. Πάμε λοιπόν να σας μεταφέρω έτσι το μήνυμα το οποίο έστειλε πριν από λίγο του Γιώργου Σαββίδη προς τον Σκίμπε, καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν διάλεξε τον Πασχαλάκη για τους αγώνες εθνικής, για τα φιλικά που θα δώσει τώρα. Και ο Γιώργος Σαββίδης, ο γιος του μεγαλομετόχου της ΠΑΕΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό Instagram και ανέβασε μια φωτογραφία του Πασχαλάκη να σηκώνει από χθες το κύπελο και έγραψε σαν λεζάντα: «Αγαπητέ κύριε Σκίμπε, ναι, ξέρω πως αυτός», εννοεί τον Πασχαλάκη, «δέχθηκε 6 γκολ σε 2 ντέρμπι, αλλά ακόμα πιστεύω πως αξίζει». Ήταν το εισαφής σπόντα του Γιώργου Σαββίδη προς τον κύριο Σκίμπε και στα δύο ντέρμπι τα οποία δέχτηκε 6 γκολ, να πούμε ότι ήταν τα ντέρμπι τα οποία κρίθηκαν στις δικαστικές αίθουσες. Νομίζω ότι ο Πασχαλάκης είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει φάει περισσότερα γκολ στις δικαστικές αίθουσες και όχι μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Πριν όμως πάμε στο διάλειμμα των Κέμιση, θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχολιάκι για την επόμενη μέρα της δεύτερης διαδοχικής κατάκτησης του κυπέλου Ελλάδος από τον ΠΑΟΚ. Η δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση, η οποία είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του δικεφάλου, να πούμε ότι είναι ένα επίτευγμα το οποίο δεν το είχε ξανακαταφέρει ποτέ στο παρελθόν. Μια κατάκτηση η οποία επιβεβαιώνει πως ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Έχει μπει στην εποχή για τα καλά του Σαββίδη και έχει συνεχόμενες τάσεις ανόδου. Νομίζω ότι αυτά τα δύο κύπελα
βάζουν τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ομάδας η οποία τα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστεί σε όλες τις διοργανώσεις της Ελλάδος και θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο και να κυνηγήσει όσο μπορεί και με όλες τις δυνάμεις το όνειρο των ομίλων του Champions League. Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο, γιατί έχουμε δει πως στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Μπαίνουν οι βάσεις και είναι η εγγύηση για κάτι καλύτερο. Ο ΠΑΟΚ πλέον έχει δείξει πως έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος. Έχει μάθει να μην επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη τα οποία του στέρισαν πολύ πιθανό τίτλους και διακρίσεις. Αλλά έμαθε από αυτό και πλέον οδηγείται σε νορμάλ μονοπάτια και προς την κορυφή. Νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αλλά και πολύ περισσότερο ο Ιβάν Σαββίδης αρχίζει και αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερο το τι ακριβώς γίνεται τόσο όσον αφορά την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά αλλά και γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι εφόσον και ο προπονητής, ο κύριος Λουτσέσκου ξεπέρασε εκείνη την αρχή, την δύσκολη αρχή όπου δέχτηκε μεγάλη πίεση και προσπάθησε να φτιάξει ένα σύνολο ποδοσφαιριστών οι οποίοι ήρθαν στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, προσπάθησε να τους κάνει μια ομάδα, να κάνει μια αξιοπρεπής ομάδα για να κυνηγήσει το κάτι καλύτερο. Τα κατάφερε, κέρδισε αυτό το στοίχημα γιατί ήταν ένα μεγάλο στοίχημα και για τον ίδιο τον Λουτσέσκου όπου αμφισβητήθηκε πάρα πολύ και νομίζω ότι ενδεχομένως όλη αυτή η πίεση άμα δεν έφερε τα κατάλληλα αποτελέσματα που τα έφερε μπορεί να τον οδηγούσε και στην πόρτα της εξόδου. Ο Λουτσέσκου απέδειξε ότι έχει το κάθε δικαίωμα να παραμένει στον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά και είναι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύω μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα, να βάλει τις τελευταίες πινελιές έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά να όχι μόνο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, αυτό το θεωρώ δεδομένο, να κατακτήσει κιόλας το πρωτάθλημα χωρίς να φοβάται τον πιθανό πόλεμο που μπορεί να δεχθεί από τις υπόλοιπες ομάδες των Αθηνών, ακόμα και από τα ίδια τα δικαστήρια. Γιατί ο ΠΑΟΚ, αν έκανε δύο νίκες στα αυτά τα έξι παιχνίδια εκτός έδρας που δεν κέρδισε, σήμερα θα πανηγύριζε και ένα πρωτάθλημα Ελλάδος. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την συνέχεια της εκπομπής εδώ στον Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε 39 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή. Ασπρόμαυρες πτήσεις, άσπρο μαύρο, όπως γουστάρετε πείτε το. Εμείς εδώ πέρα είμαστε άπλες και μπορώ να πω ότι είμαστε και οι νταμπλούχοι και στο όνομα αλλά και στη χάρη. Να πω επίσης πως μοναδικός τρόπος επικοινωνίας τουλάχιστον για αρχή είναι μόνο με SMS, FM και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Να πούμε πως ο Τάσος θα έρθει σε λίγο, άργησε λίγο σήμερα. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε το τι επικαιρότητα έχει στα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, το τι έγινε σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας, καθώς είχαμε K20, είχαμε και τους κυπελούχους. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η ρεπόρτερ του Λίμπερο 107,4 και του ΠΑΟΚ 24, η Ελένη Μπούντου. Ελένη, γεια σου. Χαίρετε, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Μετά την χθεσινή βραδιά νομίζω ότι όλα είναι καλύτερα. Νομίζω ότι όλα είναι καλύτερα. Έχει επιστρέψει και ο κόσμος, έχουν επιστρέψει και οι οπαδοί. Χθες, επειδή το πήραμε κι εμείς ο δικός, πολλοί ήταν αυτοί που επέστρεφαν ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Πολλά τα πουλών τα οποία συναντήσαμε και εμείς καθοδόν. Αλλά όπως έχω πει και εγώ πάρα πολλές φορές, όταν μετά από κατάκτηση τροπέου γενικώς, όταν πηγαίνεις και ο στόχος, πετυχαίνεις το στόχος, νομίζω ότι η επιστροφή είναι πάντα πιο γλυκιά, παρά την κούραση, παρά την ταλαιπωρία, παρά τις ώρες αϊπνίας ενδεχομένως, γιατί πολλοί ήταν αυτοί που το είχαν πάρει σερή από την Παρασκευή το βράδυ, σαφώς η επιστροφή είναι πιο γλυκιά με ένα θετικό αποτέλεσμα, πόσο μάλλον με μια κούπα, με ένα τρόπαιο.
σε τέτοιους ρυθμούς κινούμαστε και σήμερα, σε ρυθμούς κυπέλου βεβαίως. Είμαστε ακόμη στον απόϊχο της χθεσινής ημέρας, στον απόϊχο του θριάμβου του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Σήμερα βεβαίως είχαμε και ένα παιχνίδι της ΚΑΠΑ20, πρωταθλήτρια και η ΚΑΠΑ20, τροπέων συνέχεια για την οικογένεια του ΠΑΟΚ από το κύπελλο της μεγάλης ομάδας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΚΑΠΑ20 και στη δουλειά βεβαίως, στην αναγνώριση της δουλειάς του Παύλο Γκαρσία, ο οποίος άκουσε το όνομά του από τον κόσμο που βρέθηκε σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας, είδε τους ποδοσφαιριστές του να τον αποθεώνουν. Είναι ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας για την ΚΑΠΑ20. 5 και 4 ξεκίνησε το παιχνίδι. Από πολύ νωρίς άνοιξαν οι θύρες για να βρεθεί εκεί ο κόσμος του Δικεφάλου. Και κάπου εδώ να κάνω μια παρένθεση για να πω ότι το αρχικό πλάνο, το χθεσινό τουλάχιστον πλάνο, γιατί καταλαβαίνει και εσύ ότι στον τελείριο του ενθουσιασμού δεν θα μπορούσε κανείς να τα προγραμματίσει απόλυτα. Υπήρχε η σκέψη η ομάδα να μην κατέβει στον Λευκό Πύργο. Γιατί αφενός θα γυρνούσε αργά. Οπότε πέρα από τον κόσμο τον οποίο θα συναντούσε στο αεροδρόμιο, στην ουσία ήθελαν να ανανεώσουν το ραντεβού τους και να κάνουν μια φιέστα μαζί με την ΚΑΠΑ20 σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας. Επειδή όμως ήταν τέτοια η προσμονή του κόσμου στο Λευκό Πύργο, ήταν τέτοια η χαρά τους και έφταναν πληροφορίες ότι ο κόσμος όλο ένα και αυξανόταν. Οπότε καταλαβαίνεις και εσύ ότι θα ήταν άκομψο να μην βρεθούν, να μην περάσουν από τον Λευκό. Σωστή η σκέψη λοιπόν, τους. Ναι, ήθελα να το κάνω. Αυτό ήταν το αρχικό πλάνο, τουλάχιστον αυτό το οποίο συζητούσαν χθες στο ΆΚΑ. Αλλά ο κόσμος άρχισε να σειραίει στο Λευκό Πύργο, άρχισε να μαζεύεται εκεί, οπότε αναγκαστικά έγινε ανατροπή του αρχικού πλάνου. Οπότε σήμερα όσοι μπόρεσαν από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, όσοι ήταν διαθέσιμοι, γιατί καταλαβαίνεις και εσύ ότι ήταν ένα δύσκολο διάστημα το προηγούμενο, είχε πολλή προετοιμασία, πολλές προπονήσεις, 2 μέρες στην Αθήνα η ομάδα, ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση, ξέσπασμα στο φινάλε, οπότε σήμερα η μέρα... Και ξενύχθηκε, και ξενύχθηκε, ταξίδι για την επιστροφή και Λευκό Πύργο και πανηγυρισμός. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι ήταν πολύ έντονη ημέρα και για τους ποδοσφαιριστές και μετά από παιχνίδι κιόλας. Οπότε δεν μπόρεσαν όλοι να βρεθούν στην Τούμπα. Βρέθηκε και όμως ο Βιερίνια, ήταν ο Πέλκας, ο Λιμιός, ο Κουλούρης. Βρέθηκε τέλος πάντων μια αντιπροσωπεία παικτών που πέρασε και από τα αποδυτήρια των μικρών για να τους έτσι το πάρουν ψυχολογικά πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο. 4-2 το τελικό αποτέλεσμα, ΚΑΠΑ20. Ματσάρα έγινε και δεν ξεκίνησε και καλά ο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ήταν μέχρι να βρει τα πατήματά του. Ήταν και αυτό το άγχος, γιατί είχε κοντά σε 10.000 κόσμος. Άνοιξε η θύρα 1, η θύρα 2, η θύρα 3, μετά... Και η 8 νομίζω γέμισε. Επεκτάθηκαν στην 8 ακριβώς, οπότε είχε αρκετό κόσμο. Βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο η ομάδα του Παύλο Γκαρσία. Νομίζω ότι με το ημίχρονο όμως έγινε το 2-2 και μετά βγήκαν αποφασισμένοι όχι απλά για το βαθμό που χρειαζόντουσαν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά ήθελαν να το κάνουν και με εμφατικό τρόπο και αυτό ακριβώς πέτυχαν σε ένα 4-2 το οποίο σφράγισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ακολούθησαν τα νάτι πρωταθλητές, αυτά τα οποία ακούσαμε το Σάββατο το βράδυ και στο Λευκό Πύργο και στο γήπεδο, τα ακούσαμε και στο γήπεδο της Τούμπας. Αποθέωση για τον Παύλο Γκαρσία, ήταν εκεί και ο Γιώργος Αβίδης βεβαίως, ο οποίος συνεχάρει τους πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ, βρέθηκε και στα αποδυτήρια. Νομίζω ότι είναι όμορφες, ιδιαίτερες στιγμές για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο διήμερο, ένα πολύ γεμάτο διήμερο και σε αυτούς τους ρυθμούς θα μείνουμε, γιατί η ομάδα, η μεγάλη ομάδα, η κυπελούχος ομάδα, σήμερα το βράδυ νομίζω ότι δικαιούται να το γιορτάσει, έτσι. Προφανώς. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση κυπέλου Ελλάδος που δεν το έχει ξανακάνει ποτέ ο ΠΑΟΚ αυτό. Είναι το back to back αυτό που λέμε, αυτό ακριβώς. Θα συμφωνήσω με αυτό που εξέφρασαν οι περισσότεροι, ότι είναι ένα εκπληκτικό φινάλε, είναι πολύ γλυκό φινάλε για τον ΠΑΟΚ, ένα φινάλε που του άρμοζε, ένα φινάλε που του άξιζε και το πέτυχε το Σάββατο το βράδυ στο ΆΚΑ. Οπότε σήμερα η μέρα ανήκει σε όλη την ομάδα, σήμερα η μέρα ανήκει το βράδυ για να το θέσουμε καλύτερα στους πρωταγωνιστές, στο τεχνικό επιτελείο, σε όλη την οικογένεια και τη διοίκηση βεβαίως του ΠΑΟΚ που θα βγει να το γιορτάσει σε γνωστό νυχτερινό κέντρο. Έτσι ακριβώς, λίγες στιγμές χαλάρωσης, λίγες στιγμές εκτόνωσης για όλους. Πριν η ομάδα ξεκουραστεί, γιατί καταλαβαίνεις και εσύ ότι η σεζόν ήταν πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ επίπονη, ειδικά τα όσα έγιναν
το τελευταίο διάστημα. Πολύ πίεση και γενικότερα όλο αυτό με τα δικαστήρια, με όλο αυτό το οποίο έπαιζαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τον κόσμο κτλ. Ήταν πολύ πιεστική όλη η φάση που έχει γίνει μετά τα ντέρμπι Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Και μπράβο τους που ήταν συγκεντρωμένοι κιόλας και έπαιζαν μπάλα και κατάφεραν να πετύχουν και τους στόχους. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο το να μην αποσυντονιστούν 30 άτομα. Και ξέρεις, αυτό το ακούς και μιλώντας και με άλλους προπονητές, με άλλους ανθρώπους του ποδοσφαίρου που λένε ότι περιμέναμε να δούμε τον ΠΑΟΚ να βιάζει ψυχολογικά. Ότι ξαφνικά έχω κερδίσει τα πάντα στο γήπεδο, είμαι πρώτος στο γήπεδο, αλλά χάνω το πρωτάθλημα εξαιτίας των δικαστηρίων. Οπότε θα περίμεναν έναν ΠΑΟΚ χωρίς ψυχή, έναν ΠΑΟΚ που δεν μπορεί να πετύχει τον στόχο του, δίνοντας βεβαίως αφορμή σε όλο το κλίμα το οποίο, στην περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, αλλά ο ΠΑΟΚ μέχρι τέλους έδειξε και απέδειξε ότι είναι η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο και δεν υπάρχει, νομίζω, πιο τρανή απόδειξη από την εμφάνιση. Δεν είναι τόσο το σκόρ το 0-2, όχι, εμφάνιση, το οποίο νομίζω ότι κοιμάθηκε σε ρηχά νερά, έτσι. Μιλάμε για ένα φτωχό σκόρ βάσει της εμφάνισης και των ευκαιριών του ΠΑΟΚ. Αλλά και αυτό το 0-2 δείχνει πολλά πράγματα. Δείχνει πολλά πράγματα γιατί ήταν απέναντι σε μια ομάδα που πήρε τον τίτλο με αστερίσκο, που έκανε φιέστες με αστερίσκους. Ήταν στην έδρα της, στην φυσική της έδρα τα τελευταία χρόνια, σε μια έδρα που παραδοσιακά δεν ταιριάζει στον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω τα κατάφεραν. Καταραμένο γήπεδο είναι, λένε, το ΑΚΑ. Έτσι ακριβώς. Άκουγα τον Δημήτρη Πέλκα νωρίτερα σε μια συνέντευξη στην τηλεόραση που είπε ότι είτε παίζαμε Αθήνα είτε παίζαμε Θεσσαλονίκη ήμασταν αποφασισμένοι για αυτό το κύπελο. Στη ζωή μου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πέλκας, δεν έχω μάθει να λέω ποτέ ότι όλα θα γίνουν όπως τα λέει, ότι 100% είμαι σίγουρος για κάτι, αλλά αυτό, τόσο μάλλον σε ποδόσφαιρο, αλλά αυτό το κύπελο ήμασταν πεπισμένοι ότι θα το κατακτήσουμε και γι' αυτό μπήκαμε και με αυτή την ορμή. Και θέλω να σταθώ και σε αυτό το πολύ όμορφο, το ιδιαίτερο που είπε ο Πέλκας, ότι το πέναλτι του Πρίγιοβιτς που έχασε, ναι, του Πρίγιοβιτς, μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Δεν χάσαμε ούτε τη συγκέντρωσή μας, ούτε τίποτα. Μας έδωσε αυτοπεποίθηση ότι είναι θέμα χρόνου να μπει το γκολ. Και μέχρι που ήρθε το γκολ του Βιερίνη, βεβαίως. Ο Βιερίνη, ο οποίος ήταν συγκλονιστικός στο φινάλ, έτσι. Ήταν συγκλονιστικός στο φινάλ, καθοριστικός στο μάτς και ηγέτης, έτσι, χαρακτήρας, προσωπικότητα. Στις δηλώσεις του μίλησε και τα τελευταία λεπτά. Αυτό που κρατάμε από τον Βιερίνη στο ΆΚΑ είναι σε αυτό το πώς έζησε εκείνος τα τελευταία λεπτά. Για όσους δεν βρέθηκαν στο γήπεδο ή δεν είχαν εικόνα, να πω απλά ότι ήταν ένας Βιερίνη ο οποίος δεν μπορούσε να δει το παιχνίδι. Ήταν εξαπλωμένος κάτω στο ταρτάνο του γηπέδου, είχε τη φανέλα πάνω από το πρόσωπό του, πήγαιναν ένας-ένας οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ προκειμένου να τον πάρουν αγκαλιά. Ήταν σκασμένος κυριολεκτικά που τον πρόδωσε το σώμα του λόγω του τραυματισμού και δεν μπορούσε να χωνέψει ότι έπρεπε να βγει, έπρεπε να γίνει αναγκαστική αλλαγή και να μην βοηθήσει μέχρι τέλους την ομάδα. Οπότε το άγχος για αυτόν, η επιθυμία για αυτόν να συνδυαστεί και η επιστροφή του με έναν τρόπο, με έναν τίτλο, ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη και γι' αυτό κιόλας το ξέσπασμα, η έκρηξη χαρά στο τέλος. Πολύ ωραίες στιγμές, εκείνος και ο Μαλεζάς σήκωσαν το τρόπαιο και από σήμερα μάλλον κυκλοφορούν πολλά, πολλά βιντεάκια, διάφορα βιντεάκια από τα όσα έγιναν στα αποδυτήρια όταν οι δύο αρχηγοί του ΠΑΟΚ πήγαν εκεί το τρόπαιο. Πώς ο Μάτος φώναζε ότι αυτοί είναι οι πρωταθλητές, ο Μάτος ο οποίος έκλειψε τις εντυπώσεις και με ένα μπλουζάκι ιδιαίτερο το οποίο φόρεσε, έτσι. Ένα μπλουζάκι το οποίο λέγεται ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής στο γήπεδο, είναι νταμπλούχος και ανέφερε κιόλας χαρακτηριστικά. Αυτή ήταν η πρώτη ατάκα του Μάτους με το που βγήκε από τα αποδυτήρια. Ήταν εμφανώς τρελαμένος ότι η ΑΕΚ μάλλον έχει την καλύτερη ομάδα δικηγόρων από εμάς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά, απαντώντας μάλλον στην ερώτηση για το αν ο ΠΑΟΚ απέδειξε ότι είναι η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, με τον Βραζιλιάνο να λέει ότι η ΑΕΚ έχει τους καλύτερους δικηγόρους. Δεν είχε και άδικο, Ελένη μου, σε αυτό που είπε ο Λέω Μάτους. Όχι, δεν είχε καθόλου άδικο, καθόλου άδικο. Δεν είχε, ήταν πλευρά δικηγόρων, έτσι, μάχη δικηγόρων. Αυτό δεν υπήρχε το τελευταίο διάστημα. Κάποια αντίδραση δεν υπήρχε από την επίσημη ΑΕΚ, τέλος πάντων, για όλες τις δηλώσεις, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ
Αν δούμε όλες τις δηλώσεις και του Λουτσέσκου και του Βιερίνια και του Μάτος και του Βαρέλα κτλ., όλοι μιλάνε για κλοπή πρωταθλήματος. Όλοι μιλάνε για ένα ψεύτικο, για ένα χάρτινο πρωτάθλημα και η ΑΕΚ δεν ανταπάντησε στο παραμικρό. Δηλαδή το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό συνέβη πραγματικά φέτος. Και μέσω πλησαφώς ο ΠΑΟΚ με την χθεσινή του εμφάνιση, την επιβλητική εμφάνιση μέσα στο ίδιο το σπίτι της ΑΕΚ, απέδειξε σε όλο το φίλαθλο κοινό της Ελλάδος ποιος είναι το αφεντικό του ελληνικού ποδοσφαίρου, ποιος ήταν αυτός, ποια ήταν η ομάδα που άξιζε να πάρει το πρωτάθλημα να μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να σου επιστρέψω τη σκέψη. Ναι, βεβαίως. Να σου επιστρέψω τη σκέψη, βεβαίως. Και να σου κάνω μια υποθετική ερώτηση. Mm. Σκέψου να έχανε ο ΠΑΟΚ χθες στο ΆΚΑ απέναντι στην ΑΕΚ. Ναι. Ναι. Θα γινόταν το ακριβώς αντίθετο. Τι κλίμα, αυτό που κλίμα θα εισπράταμε όλοι εμείς που φωνάζουμε και οριόμαστε μαζί με τους πρωταγωνιστές, βεβαίως, τι κλίμα θα εισπράταν και τι κλίμα θα δημιουργούνταν εναντίον του ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ χθες, Ελένη, γιατί πάρα πολλοί κόσμος πανηγύρισε, το χάρηκε και μπράβο του και καλά έκανε, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, εμείς που είμαστε στον χώρο, κάποια πράγματα. Ο ΠΑΟΚ κλήθηκε χθες να δώσει και ένα μάτσε, ένα τελικό ψυχολογίας. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά βρέθηκαν σε μια αδεινή θέση, δίνοντας τον καλύτερό τους σε αυτό μέσα σε μια αγωνιστική περίοδο με χίλιες καμπανεβάσματα, περιμένοντας 2 εβδομάδες και 3 εβδομάδες από φάσεις δικαστηρίων, να δουν αν θα είναι πρωταθλητές, αν θα δικαιωθούν, αν θα πάρουν βράβευση οι κόποι τους, τέλος πάντων. Ηθική ικανοποίηση πέρα από το συμβόλαιο. Μια ομάδα που έχει το πρωτάθλημα στα χέρια της, που έχει 2 παιχνίδια στο σπίτι της. Έτσι ακριβώς. Και στο πρώτο ο ένας δεν βγήκε καν να παίξει, να αντιμετωπίσει τον αντίπαλό του, και στο άλλο προφασίστηκε τρομοκρατία, κλίμα τρομοκρατίας και δεν τελείωσε ποτέ το παιχνίδι. Εγώ το λέω δειλία το άλλο. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ κλήθηκε χθες να δώσει και ένα μάτς ψυχολογίας. Γιατί ήδη η ψυχολογία, Στέλιο και Ελένη, των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, γενικά του οργανισμού ΠΑΟΚ, ήταν στο ναδύρ και όχι στο ζενίθ. Από όλα αυτά που περιγράφουμε. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ κέρδισε και τον τομέα της ψυχολογίας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί απέδειξε από την αρχή έως το τέλος, από το πρώτο λεπτό μέχρι τον 24ο, ποιος είναι το αφεντικό του αγώνα. Με σωρία ευκαιριών, με χαμένο πέναλτι, με να έχει κερδίσει κατά κράτος. Χαμένα τέταρτα, βέβαια. Αυτό λέω. Με πρώτο, κατοχή μπάλας κτλ. Βλέποντας μία ΑΕΚ να είναι πάρα πολύ λίγη μπροστά στο αγωνιστικό κομμάτι που προέβαλε χθες ο ΠΑΟΚ. Τώρα, εμένα πάει και κάπου αλλού λίγο το μυαλό μου. Μπορεί να με πείτε κακοπροαίρετο, πείτε μου, δεν με πειράζει, έχω δεχτεί πάρα πολλά. Στη ραδιοφωνική μου καριέρα, θέλετε. Η ΑΕΚ, λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός, ήταν πάρα πολύ προσεκτική στο θέμα της πρότασης του ΠΑΟΚ για την doping control. Αν δείτε δηλαδή το χειρισμό και τον πανικό που της βγήκε κάποια στιγμή, μέσα στην εκείνη την εβδομάδα, ίσως να αντιληφθούμε κάποια πράγματα εμείς τουλάχιστον που είμαστε στο χώρο, Ελένη. Βάζω και εσένα μέσα στο κόλπο. Ίσως να μείναν από καύσιμα κάποιοι παίκτες εκεί στην ΑΕΚ. Ίσως να ήταν ο παράγοντας κούραση, να το πούμε και έτσι, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε, από τα συνεχόμενα παιχνίδια σε Ευρώπη, κύπελο, πρωτάθλημα κτλ. Εγώ πάντως είδα μία ΑΕΚ. Εγώ θα το πω, ναι, ότι ίσως η ΑΕΚ έμεινε στις φιέστες. Φιέστες με αστερίσκους, φιέστες χωρίς αστερίσκους, στην προσπάθεια να πείσουν ότι το πρωτάθλημα είναι δικό τους και θα το πανηγυρίσουν. Εκεί θα σταθώ στην ΑΕΚ. Μαζί σου. Και σε αυτό που είπες για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε όλη τη δουλειά του Ράσβα Λουτσέσκου στο ψυχολογικό κομμάτι, έτσι. Mm-hmm. Γιατί όταν είσαι προπονητής και καλείσαι να διαχειρίζεσαι όλη αυτή την κατάσταση και να δώσεις στους ποδοσφαιριστές σου το κίνητρο να το πάνε μέχρι τέλους, δίνοντας εξετάσεις, να πούμε, σε κάθε παιχνίδι, έτσι, ότι είναι η καλύτερη ομάδα και ότι μέχρι τέλους οφείλουν να δείξουν ότι είναι η καλύτερη, και πόσο μάλλον να το κάνουν εμφατικά στον τελικό του κυπέλου και στο ΆΚΑ, νομίζω ότι διστώνεται μεγάλο μέρος αυτής της επιτυχίας και στη δουλειά του Ράσβα Λουτσέσκου, στο πόσο δούλεψε μαζί του στο ψυχολογικό κομμάτι. Αν ο ΠΑΟΚ έκανε κάποιο στραβοπάτημα στο δε τελικό κυπέλο, θα ήταν καταδικαστικό για το κλίμα που θα δημιουργούταν κατά του ΠΑΟΚ. Αλλά ακόμη και στο πρωτάθλημα, νομίζω ότι περίμεναν την πρώτη ευκαιρία, το πρώτο στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ. Βεβαίως.
Ισχύουν όλα όσα έχει πει, όλα όσα έχει πει, αλλά ο ΠΑΟΚ βρήκε το ψυχικό στένος, την δύναμη μέσα στον αγωνιστικό χώρο και απέδειξε πραγματικά ποια είναι η καλύτερη ομάδα και ποια άξιζε να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό δηλαδή, το κέρδος του ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο ο τίτλος που γράφεται στην ιστορία, ο έκτος στο κύπελλο και ο όγδος συνολικά στα 92 χρόνια ιστορίας, είναι ότι πραγματικά απέδειξε με τη χθεσινή του εμφάνιση ποιος είναι ο κανονικός, ο πραγματικός, ο αληθινός πρωταθλητής της Ελλάδος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Το παραδέχτηκε μέχρι και ο ιδιόμορφος, ιδιότροπος, δύσκολος χαρακτήρας Χιμένεθ, ο οποίος έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι δεν γνωρίζει να χάνει, δεν ξέρει να χάνει και δεν θέλει να χάνει. Το απέδειξαν και οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, ο Μπακασέτας και άλλοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δήλωσαν ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ανώτερος, ήταν πολύ καλύτερος στο συγκεκριμένο μάτς και δικαιόταν 1000% το κύπελλο. Νομίζω και ο Δημήτρης Μελισανίδης το παραδέχτηκε ανοιχτά, έτσι. Παραδέχτηκε. Που ήταν στο γήπεδο, ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη ομάδα και πήρε το κύπελλο. Mm-hmm. Δεν χωράει αμφισβήτηση η εμφάνιση του ΠΑΟΚ, ήταν καταιγιστικός. Ο ΠΑΟΚ ήταν έτσι και σε πολλά παιχνίδια του πρωταθλήματος. Απλά, αν θέλεις, ο τελικός είχε στραμμένα τα βλήματα όλων. Γιατί ο καταιγιστικός ΠΑΟΚ δεν ήταν μόνο απέναντι στην ΑΕΚ. Πολλά παιχνίδια φέτος. Είναι ενδεικτικό ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες, ατομικές και συνολικές. Σε σύγκριση με άλλες ομάδες, σε σύγκριση με την πρωταθλήτρια, αν θέλεις, ΑΕΚ. Ναι, βεβαίως. Από την Ξάνθη και μετά, το σύνολο του Ράσμα Λουτσέσκου, αυτή η ενδεκάδα, αυτές οι αλλαγές που κάνει με τον Πέλκα να περνάει σε ρόλο κρυφού φόρ πίσω από τον Πέγιδης, με τον Πασχαλάκη να μπαίνει στην εστία, τον Βιερίνη να εδραιώνεται στα αριστερά, όλες αυτές οι μικροαλλαγές που κάνει ο Λουτσέσκου, ψάχνοντας να βρει μια σταθερά στο πλάνο του, χτίζουν ένα απίστευτο σερί του ΠΑΟΚ, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες στο ΆΚΑ. Ένα σερί το οποίο μετράει ατομικά ρεκόρ για κάθε θέση, από τον Πασχαλάκη, για τα γκολ που έφαγε μόνο στα δικαστήρια, για την άμυνα, για την WW σεζόν του Πέλκα, την καλύτερη σεζόν της καριέρας μέχρι σήμερα, για το ρεκόρ παραγωγικότητας του Κρυγιοβίτ. Όλα τα νούμερα κάτι δείχνουν. Λένε ότι τα νούμερα είναι ο καλύτερος λόγος για να πεις ψέματα. Νομίζω ότι βάσει εικόνας και βάσει εμφανίσεων, το νούμερο του ΠΑΟΚ είναι ενδεικτικό της απόδοσης που είχε ο Δικέφαλος από το μάτς της Ξάνθης και μετά. Αυτό το σερί εξηγείται κάπως, αυτή η δουλειά που έγινε, αυτές οι αλλαγές, αυτές οι διορθώσεις, ακόμη και οι κινήσεις από τον πάγκο είχαν μια λογική και συνέχεια από τον Λουτσέσκου. Το ποιοτικό 20 λεπτό μισάωρο του Μπίσεσβαρ, εκεί που έδειχνε να χαλάει η ηρεμία, η ισορροπία των γραμμών του, ερχόταν ο Ολλανδός από τον πάγκο, έδινε την ηρεμία, ηρεμούσε το ρυθμό, έλεγχε το παιχνίδι, μοίραζε μπροστά. Γιατί ήξερε ο Λουτσέσκου ότι, αν το έχει πει και στη συνέντευξή του, όταν γυρνάω πίσω στον πάγκο και κοιτάω ποιον μπορώ να βάλω μέσα για να μου αλλάξει την εικόνα του παιχνιδιού, αν κάτι έχει στραβώσει στο παιχνίδι μου, αυτός είναι ο Μπίσεσβαρ. Γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά την κρισιμότητα του αγώνα, γιατί είναι ένας τελικός, χθες έκανε μια πάρα πολύ έξυπνη κίνηση ο Ρουμάνος, προπονητής του ΠΑΟΚ, στην οποία δεν μας είχε συνηθίσει να ξεκινάει η εντεκάδα τον Μπίσεσβαρ στα περισσότερα ματς φέτος, αν δεν απατώμε. Ήταν έκπληξη για τον αντίπαλο. Ναι, μα τι έκανε. Έβαλε μέσα την ποιότητα του Μπίσεσβαρ, την ηρεμία, την κατοχή της μπάλας και την ευφυΐα που έχει αυτός ο ποδοσφαιριστής για 70 λεπτά. Γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ο Λουτσέσκου ότι 90 λεπτό δεν μπορεί να βγάλει με σταθερή απόδοση ο Μπίσεσβαρ. Και λέει, κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι αν εξαιρέσει κανείς τα τελειώματά του. Έτσι. Ξέρουμε ότι δεν είναι καλό στα τελειώματα ο Μπίσεσβαρ. Παρ' όλα αυτά έχει σκοράρει αρκετές φορές. Αυτό ακριβώς. Βέβαια, αν του καθόντουσαν και τα τελειώματα, δεν θα έπαιζε και στον ΠΑΟΚ. Θα ήταν παίκτης πολύ μεγάλη εμβέλεια. Αν είχε και τα τελειώματα, να είχε καμιά 25 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα. Έτσι ακριβώς. Αλλά χθες την έκανε τη δουλειά του. Αυτό για το οποίο τον ήθελε ο Λουτσέσκου, την έκανε. Τώρα μου δίνεις πάσα για να σταθώ στη δουλειά που βγάζει ο Κάνιας χθες. Ο Κάνιας έχει κάνει το καλύτερό του παιχνίδι φέτος. Αυτό ακριβώς. Γιατί το έχουμε πει και εμείς πολλά μέσα στη χρονιά, για τα κλεψίματα, ότι δεν είναι δυνατόν ο Μαλεζάς να έχει περισσότερα κλεψίματα. Είναι αυτά με τα ρεκόρ και τα στατιστικά που λέγαμε προηγουμένως. Αλλά χθες ο Κάνιας είναι συγκλονιστικός.
αν θέλεις, είναι από τους MVP του τελικού. Ναι. Επειδή δεν έχει παίξει πολύ, αν θέλεις, είναι και ο χαρακτήρας του τέτοιος, mm-hmm. δεν βγαίνει και πολύ μπροστά. Είναι και ο ρόλος του άχαρος, πάντα στη μεσαία γραμμή ο ρόλος που δεν τραβάει πολύ τα φώτα της δημοσιότητας είναι πιο άχαρος. Θες κάνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Αλλά από εκεί και πέρα, λέγοντας για τον Γκάνιες, δεν μπορώ να μην σταθώ και στον Σάχοφ. Ναι. Ο άνθρωπος του κυπέλου, έτσι. Μπαίνει μέσα και αυτός μεγάλη δίψα. Και αυτός μεγάλη διάθεση να βοηθήσει. Τα έχω πάρει στο κρανίο με το ΜΑΚ. Πραγματικά, ειλικρινά σου μιλάω. Τόσο κακό ΜΑΚ με την επιστροφή του δεν περίμενα να δώσω. Δηλαδή, αυτός ο παίκτης δεν γύρισε ποτέ στον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς. Ναι, θυμάμαι ένα ματς όλο και όλο που έκανε τις προκοπές με τον Πανιόνιο. Άλλο ματς δεν μπορώ να θυμηθώ με το γνωστό ΜΑΚ, τον παραγωγικό ΜΑΚ, τον ποιοτικό ΜΑΚ. Που είχαμε μέσα. Δηλαδή χίλιες φορές να παίζει ο Λιμιός, να παίζει οποιοδήποτε άλλος, το παλικάρι δεν επέστρεψε ποτέ, έτσι, μακάρι να μας διαψεύσει και να είναι από τους καλύτερους, αλλά αν θέλουμε να μιλάμε αντικειμενικά χωρίς παροπίδες, ο ΜΑΚ δεν προσέφερε τα αναμενόμενα ανά την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ. Ποτέ. Δεν γύρισε, ρε παιδί μου. Δεν γύρισε ποτέ αυτός ο ποδοσφαιριστής. Είχε πει στη συνέντευξή του ότι μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων, μετά το κύπελλο, θα καθίσουν, γιατί ολοκληρώνουν τον δανεισμό του, έτσι, ο ΜΑΚ είναι δανεικός στον ΠΑΟΚ, ολοκληρώνουν τον δανεισμό του, θα καθίσουν στο τραπέζι εκείνος, ο μάνατζερ του, Ζενίτ και ΠΑΟΚ, για να δούνε τι μελιγενέστε. Mm-hmm. Αν αυτός ο δανεισμός έχει μέλλον, αν αυτή η συνεργασία με τον ΠΑΟΚ θα έχει συνέχεια ή όχι. Νομίζω ότι δύσκολα θα βρει κάποια θέση στην Zenit. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε ποια είναι η διάθεση του ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ που οι μεταγραφές και όλες οι συζητήσεις ανοίγουν μετά το κύπελλο, έτσι. Ναι. Το έλεγαν οι άνθρωποι του Δικεφάλου ότι μέχρι και το κύπελλο δεν θα σχολιάσουν, δεν θα πούν το παραμικρό. Μάλιστα. Από τις 13 Μαΐου και μετά θα βάλουμε και στη συζήτησή μας και στο να πλάνο όλες τις μεταγραφικές. Να αρχίσουμε σιγά σιγά, Ελένη μου, να κοιτάμε και λίγο πιο μπροστά. Γνωρίζουμε πότε θα είναι η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Champions League. Έχεις κάτι κατά νου ή να βάλω το στέλνιο να το ψάξει. Τι έγινε, κάτι. Όχι, δεν. Μπουνάει, γιατί ταράχτηκε το κτίριο, ναι. Σοβαρά. Μπουνάει, και εγώ νόμιζα ότι σεισμός έγινε. Ειλικρινά σου μιλάω, η καρέκλα έφυγε κανένα δύο πόντους λίγο αριστερά. Ή εγώ χοροπήδηξα. Από τη βοή ή η καρέκλα κουνήθηκε. Πάντως και ο Βασίλης λίγο έτσι που είναι από τους ήρεμους εδώ του σταθμού. Λίγο, ένα κούνημα, ναι. Λίγο το μαλλί χάλασε βλέπω. Έλα Ελένη μου. Λοιπόν όχι δεν τα έχουμε okay, αναλυτικά. Okay. Θα έχουμε όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Ναι, θα τα πούμε. Θα έχουμε χαλαρές εκπομπές από εδώ και πέρα, ήρεμες εκπομπές. Θα έχουμε όλο το χρόνο νομίζουμε και εμείς και εσείς. Και το ΠΑΟΚ 24 να ενημερώνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα τον κόσμο για το τι μελιγενέστε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, ωραία. Ελένη. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Καλά. Να είσαι καλά. Να σε ευχηθούμε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής και μια καλή εβδομάδα αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Ήταν η Ελένη Μπούντου από το ΠΑΟΚ 24 με όλα τα τελευταία νέα του Δικεφάλου με πληρέστατη ενημέρωση. Βασίλη Καβαδία, πάμε να κάνουμε τον break των 11 σιγά-σιγά. Να επανέλθουμε, Στέλιο. Εγώ έλειπα λίγο το πρώτο μισάρο, το πρώτο σαντάρι της εκπομπής. Είχα κάποιες υποχρεώσεις. Να ευχαριστήσω τον Στέλιο που βοήθησε το παλικάρι, που κράτησε εδώ την εκπομπή για άλλο ένα βράδυ. Γεια σου, Εστελάρα, γίγαντα. Θα μου πεις λίγο στο διάλειμμα τι υπόθηκε και τι δεν υπόθηκε, να μην επαναλαμβάνουμε και γινόμαστε μαϊντανοί. Ανά την επιστροφή μας θα δώσουμε και τηλεφωνικές γραμμές λίγο στον κόσμο, σήμερα που ηρεμήσατε. Να δούμε λίγο πιο σφαιρικά, πιο αντικειμενικά τα πράγματα. Θέλουμε την άποψή σας πάντα στο 2310-287-38. Επαναλαμβάνω, 2310-287-38. Μόλις επανέλθουμε, θα είναι ανοιχτές οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα έχουμε και τα μηνύματα στην κονσόλα μας για τους ντροπαλούλιδες. FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, κάποιο θέμα που θέλετε να σχολιάσουμε και αποστολή στο 54-526. Πριν κάνουμε το break, ερχόμενος έξω από το κτίριο. Βρήκα μια κάρτα της Alpha Bank εδώ στη Λέω του Σοφού 18 παιδιά στο κέντρο στην περιοχή Βαλαωρίτου. Αν ακούει κάποιος φίλος στο όνομα Βασιλόπουλος, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Βασιλόπουλος γράφει η κάρτα, είναι της Alpha Bank, είναι American Express,
η κάρτα. Όποιος την έχει χάσει, αν μας ακούει, στο όνομα Βασιλόπουλος είναι η κάρτα, μπορεί να έρθει με την ταυτότητά του, να πιστοποιήσουμε ότι είναι αυτός και να την παραλάβει. Αν δεν έρθει σήμερα μέχρι τις 12 που θα τελειώσει η εκπομπή, θα την αφήσουμε στη γραμματεία, στη Μαριλής, για να την παραδώσει με τις ανάλογες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να πιστοποιηθεί ότι είναι ο συγκεκριμένος, δηλαδή με την ταυτότητά του. Επαναλαμβάνω, κάρτα American Express της Alpha Bank στο όνομα Βασιλόπουλος, Ταφ Ιώτα Βασιλόπουλος γράφει, βρέθη έξω από τη Λέοντο Σοφού 18 στην περιοχή Βαλαωρίτου. Τη βρήκα εγώ κάτω στο παγκάκι. Όποιος φίλος την έχει χάσει, καλό θα είναι να είναι κάποιος φοιτητής, κάποια φοιτήτρια, να τη χρειαστεί, να μην μπορεί να κινηθεί ο άνθρωπος ή η κοπέλα, ποιος την έχει. Εντάξει, μπορείτε να δείτε ως τις 12 εδώ, την παραλάβετε. Θα το επαναλάβουμε και μόλις θα επιστρέψουμε. Πάμε στο break, Βασίλη Καβαδία, και επανερχόμαστε με τα επόμενα θεματάκια της εκπομπής μας. Τσόρμπα, είχα στα λόγια του. Κοντεύει να πνιγεί. Συμματεύει σωστά. Θα πάω πρόκειται στο 65. Αυτός που θα φέρει αυτή τη χάρα πάνω στο κόλ. Ο Πάρκας δεν μπορούσε να τη φάσει. Τσόρμπα, τσόρμπα. Ο Πιέρια πάνω στο κόλ. Ο πρόκειται. Ο Πάρκας παίρνει αυτό που του αξίζει. Ο δικέφαλος του χώρα είναι μπροστά και τώρα μπορεί να πατήσει αυτή τη φτιάξη πρωταθλήτρια. Δεν θα μην δεν θα πάω. Αυτή ήταν η περιγραφή από τον Δημήτρη Μπατζόγλου. Πραγματικά είναι συγκλονιστικός. Δεν τον έχω ξανακούσει τόσα χρόνια καριέρας ο Δημήτρης. Δεν τον έχω ξανακούσει σε αυτό το τέμπο, σε αυτό το ρυθμό, να περιγράφει έτσι γκολ του ΠΑΟΚ. Εντάξει, τον Κόλακα τον ξέρω. Τον είχα και από το 103 στον γκολ του Άγιαξ. Μας είχε σπάσει τα τύμπανα. Δεν είπα, αλλά για τον Μπατζόγλου δεν τον είχα ξανακούσει έτσι. Μπράβο, μπράβο, γιατί τέτοια τα καραγουστάρει ο κόσμος. Και φέρνω και τον κόσμο στα ράδια, έτσι να ξέρετε. Λοιπόν, για δώστε λίγο το music. Λοιπόν, αν μας ακούει ο φίλος, είχαμε βγει για μια κάρτα για την Alpha Bank που χάθηκε. Είναι μια American Express, εδώ στη Λέοντο Σοφού 18 η κάρτα. Είναι κάποιος φίλος που διαφέρθηκε. Δώσ' του να λίγο. Έλα φίλε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου παλικάρι μου. Γεια. Ρώτησε σιγά, από εκεί είχα φύγει, από την Τζαμάλα, το μαγαζί. Μπράβο. Μπράβο φίλε, μπράβο. Σε ποιο όνομα είναι? Βασιλόπουλος Θωμάς. Εντάξει, έχεις θυμάσει τίποτα κανένα αριθμό? Σε 467 τελειώνει, είναι το τελευταίο ψηφίο νομίζω. 54-367, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, έλα από εδώ άμα θέλεις με την ταυτότητά σου. Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε λίγο πώς θα γίνει. Να σου στείλω λίγο κιόλας άμα θέλεις, ότι, πώς το λένε, από το mobile που έχω την κάρτα στη φωτογραφία. Για όχι, να... εγώ μέχρι τις 12 θα είμαι εδώ. Ναι. Έλα στον έκτο όροφο Λέοντο Σοφού 18 με την ταυτότητά σου. Έτσι. Okay. Για να τα πούμε λίγο από κοντά, φίλε. Εντάξει, διαφερθήκαμε γιατί τη βρήκαμε κάτω την κάρτα εδώ στην είσοδο. Ναι.
Και είπαμε. Έφυγα από κάτω κιόλας από το μαγαζί γι' αυτό. Εντάξει, ναι, εντάξει, εδώ έχει πολύ φοιτητό κόσμο. Δεν έχει φοιτητή, είσαι. Όχι, όχι, όχι. Α, εντάξει, εντάξει, παλαιά, έλα από εδώ και θα τα πούμε, εντάξει. Έγινε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι κοντά μας άλλο ένα βράδυ είναι το Ζερίμι Ζωτοπολείο ο Ζήκος της Τούμπας. Πανδεσία γεύσεων από μεγάλη ποικιλία κρεατικών νόστιμων φρέσκων θαλασσινών. Περιμένω να τις απολαύσετε με την παρέα σας συνοδευόμενες από πλήρη γκάμα ποτών στο Ζήκο της Τούμπας. Προσιτές λαϊκές τιμές, φροντίδα για τον πελάτη, ποιότητα στα εδέσματα, ζεστός και ευχάριστος ο χώρος, γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλοι αυτοί οι λόγοι σας οδηγούν στην Ανατολική Στράκης 63 στην κάτω Τούμπα, στο Ζερίμι Ζωτοπολείο ο Ζήκος της Τούμπας. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2311 142 153, σημειώστε το τηλέφωνο, παιδιά, υπάρχει λόγος. 2311 242 153, για ρεζερβέ αλλά και για να κάνετε την παραγγελία σας για το σπίτι σε υπέροχους, μοναδικούς μεζέδες που δεν έχετε, παιδιά, ξαναγευτεί ποτέ στη ζωή σας. Θα μπείτε μέσα, θα πάρετε τον κατάλογο και θα διαλέξετε ό,τι μεζέ γουστάρετε. Και special εδέσματα, μπριζόλα σχάρα σε καπνιστή, σμινέικα σε τζουκάκια, μοσχαρίσια μπριζόλα και ό,τι γουστάρει σε ψαρικό, θα τα πάρει από τον Αρίστο, θα τα μαγειρέψει, θα κάνει κούκλα και σε 20 με 30 λεπτά πα Ανατολική Στράκη 63 και τα παραλαμβάνει από το Ζήκο τη Τούμπα 23-11-242-153. 23-10-2-87-38. Οι τηλεφωνικέ γραμμέ είναι ανοιχτέ εδώ με ασπρόνευστήσει στο Λίμπερο, με Τάσο Τρέγια, Στέλιο Μπαντανίου και Βασίλη Καβαδία. Οι Τροπαλούλιδε. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 για κάποιο θεματάκι που θέλετε να σχολιάσουμε ή κάποια ερώτηση, παρατήρηση ή ενημέρωση. Πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμή. Καλησπέρα. Έλα, τρελιά. Έλα. Έλα, Ντάνε, σήμερα. Ω. Πάω καλά, ρε. Γεια σου, ρε Ντάνε, εκεί κατά. Τι κάνεις. Καλά, ρε Ντάνε. Καλά, καλά, πάλι. Το πήραμε, αλλά δεν σε είπα εγώ την αρχή το πήραμε. Εσύ το, είχε πει, ναι, το είχε πει. Εσύ το είχε πει από το Δεκέμβριο. Και είπε ποιος άμα τα γκολ, πώς τον κατάλαβα. Βέβαια. Πράγματι, τότε ο Βαγάσας. Έτσι. Τότε, πράγματι. Τότε ο Διευθύνια και ο Πέργας θα βάλει τα γκολ. Εντάξει, ναι. Ρε φίλε, όσοι είναι, όσοι, σε όσοι κυκλοφορεί λίγο αλκοόλ παραπάνω τα βρίσκουν αυτά, να ξέρεις, μες το αίμα τους. Όχι, μην το λες έτσι. Δεν είναι κακό, ρε φίλε. Δεν είναι κακό. Είσαι καλό παιδί. Εσύ δεν πίνεις. Ποιος καθώς να το ρωτώ, ρε. Έτσι, τώρα πήρες πίνω. Για την παοκάρα μας. Α, ποιος είπε, τι το είπες, ο ταβερνιάρης είναι, ο κάπελας είναι. Ναι, ο Μπουζουξής είναι αυτός. Α, δεν είναι ο κάπελας, ε. Καλό παιδί, δικό μας παιδί. Ωραία. Ναι, ναι, κύριες είναι, γάβρο, ναι. Περίμενα, σε δώσα κάποια να μιλήσει. Εδώ στο παλικάρι. Ωραία, ρε. Ματούς φίλε, έλα, παλικά. Ο Ντάνης, όντως ο Ντάνης, ναι. Τον παραδέχομαι, είπε θα βάλει τα γκολ ο Βιερίνια, ναι. Και ο Πέντας. Μπράβο του τον Παγάσα, ναι. Μπράβο. Ειλικρινά. Εμείς είμαστε Ηρακλειδείς, αλλά ήμασταν Βορειοελλαδίτες και γυρίσαμε μαζί σας, παιδιά, να το ξέρετε, εδώ στο χωριό, στην Τούμπα της Κυρκής. Ωραίος. Λοιπόν, το όνομά σου, φίλε. Δημήτρης. Εσείς ο Κάπελας ή ο Μπουζούξης. Όχι, ναι, μπράβο, αυτός που σου είπε, εντάξει, είναι αδερφάκι μας, τον αγαπάμε πολύ τον Ντάνη, όπως εσύ. Έλα, πάρα. Καλό παλικάρι είναι, Μίτσο, να τον προσέχετε. Τρελιά. Έλα. Έλα, Ντάνη. Είναι και ο Ζαγόρας εδώ, τον πεις μια καλησπέρα. Είναι ό,τι γουστάρ το θεάει. Γιώργο, Ντάνη δεν με μιλάς, ρε φίλε. Έλα, σ' ακούω. Έλα, δεν με μιλάς, ο Γιώργος Ζαγόρας είμαι. Ποιος είναι? Ο Γιώργος Ζαγόρας. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ, φίλε, και εγώ. Να, χαρά, φίλε. Να, εδώ με τον Τάσο εκπομπή. Άντε, έλατε του Μπαγγελικής διάφορα εδώ στο μαγαζί του κύριου Γαλόπουλου. Εντάξει, ρε, θα έρθουμε. Να γουστάρουμε να πούμε, να πούμε κανένα τσινάδο, να γουστάρουμε να με πούμε λίγο. Εντάξει, παιδί μου. Καμιά σερβιτόρα. Ντάνη, καμιά σερβιτόρα πήρανε ή όχι ακόμα. Ε? Καμιά σερβιτόρα πήρανε ή όχι ακόμα. Να μην έρθουμε τζάμπα, μα είναι. Άντε, βρε. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Άστο, ρε, θα μας πάει μετά εκεί που καταστράφηκε και του φάγανε τα οικόπεδα. Στις Βουλγάρες θα μας πάει. Έλα, βρε, δεν είναι Βουλγάρες εδώ. Άντε, ρε, κατέψε μία νοπαξιμάδι, έμαθα εγώ. Σου φάγα τα καφρά, πάντα στρέμματα, πάντα στρέμματα. Τα έκανες όλα σίβας, να πούμε και άψολο. Δεν πάω σε τέτοια μαγαζιά, σου είπα. Μια κασαμπίρη θα πιω σε τέτοια μαγαζιά, δεν πάω. Ναι, ρε, ξέρω, ρε, καταλαβαίνω. Μέχρι τις 12 δεν πας, μετά τις 12 πας. Μετά τις 12. Άρα, μπράβο. Γεια σου, ρε Ντάνη. Έγινε, ρε Γιγαντά. Έγινε, ρε Βλήμου. Έγινε. Να σε καλά, να σε καλά, παλικάρα μου. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Πρέπει να πάμε μια μέρα. Γαλαξιακό ακροατή μας. Θέλω να το γνωρίσω, φίλε, αυτό. Πάμε. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Πρώτα, συγγνώμη για τη φωνή.
θα είναι λίγο αντιραδιοφωνική. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Από χθες είναι λογικά. Ναι. Λογημένα. Μπάμπης από Κατερίνη. Γεια σου Μπάμπη. Τάση, είμαστε και φίλοι στο Facebook, τα λέμε. Εσύ έστειλα και κάτι φωτογραφίες προχθές στο Ασπρόμαυρο, ένα βιντεάκι. Ναι, αγορίνα μου, ήμουν Κατερίνη αυτή την εβδομάδα. Ήρθα κατέβη. Πήγα κάτω στην παραλία, χτύπησα και κάτι τσίπουρα. Κάτσε καλά ήταν. Καλά, εμείς τραβηχτήκαμε πιο χαμηλά, δεν πειράζει. Ναι, ναι. Αφού τώρα άρχισε ένα ηρεμό να τελειώνει η στήση, να συζητήσουμε λίγο ένα θεματάκι, έτσι να χαλάσω λίγο την όμορφη ατμόσφαιρα, δεν τάσω. Δηλαδή με χάλασε πολύ χθες. Ποιο μπαμπί? Το σκηνικό που έγινε κάτω δεξιά στη γωνία με τους δικούς μας. Που ήταν έτοιμοι να μπουκάρουν μέσα. Από την πρώτη στιγμή, ρε παιδιά, ναι. Είναι δυνατόν. Αμαρτία από το Θεό είναι για αυτόν τον άνθρωπο, ρε. Είναι δυνατόν. Ναι. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Δηλαδή, τους βλέπουμε. Ξεκινήσαν να κόβουν τα δίχτυα. Μπήκανε, προκαλούσανε. Πήγαν, πήραν την πινακίδα, την κάναν γέφυρα να μπαίνουν, βγαίνουν. Πλησιάζαν οι άνθρωποι που υποτίθεται ήταν της ΠΑΕ για την ασφάλεια και δεν κάναν τίποτα, σηκωνόντουσαν, φεύγανε. Δεν τους ξέρουμε ποιοι είναι. Κοντέψανε να διακόψουν το μάτς, δηλαδή βάλαμε το δεύτερο γκολ και αρχίσαν τις φωτοβολίδες. Η άλλη πέρασε δίπλα στον Μπάρκα. Δηλαδή πολύ ήθελε να γίνει πάλι στραβή. Δεν ήθελε πολύ. Μόνοι μας να βγάλουμε τα μάτια μας. Επιτέλους κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Δηλαδή, γιατί είσαι που είσαι. Όλη τη χαράκτηση. Μπάμπη, είσαι που είσαι υπότροπος. Έχεις φάει που έχεις φάει 10 αγωνιστικές. Έχεις φάει μείον βαθμούς κτλ. Σου έχουν ρίξει μείον 2 για τον χρόνο, πρόσεξε. Μπράβο. Ξέρεις ότι την έχουν στημένη. Στημένη, ρε φίλε, με το παιδί. Είδες τώρα. Αν ήταν χθες Έλληνας διαιτητής. Εκεί που έγινε η μανούρα και τα λοιπά και έπεσε η φωτοβολίδα και τα αυτά, θα το σταματούσε. Τελείωσες. Θα το σταματούσε. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, Μπάμπη, τι κάνανε αυτοί. Πες μου. Γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι ένας αδικημένος λαός, τρελαμένος, που έγινε να πάρει 33 χρόνια πρωτάθλημα, κατεβαίνει για να πάρει ένα κύπελο και στην ουσία να στείλει ένα μήνυμα σε όλη την Ελλάδα ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο άξιος πρωταθλητής, ο αρσενικός, όχι ο δελυπρεπής. Έτσι, μπράβο. Ορίσανε ξένο διαιτητή, τον Ισπανό, για να αποφύγουν το Brexit. Εξυπηρετώντας μόνο τα συμφέροντα της συμμαχίας Ολυμπιακού, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού. Αυτό φοβήθηκαν και αν είδες τις δηλώσεις του Προέδρου της ΣΕΠΟ, του «Μίστε δεν υπάρχω», μίλησε για επιτυχία. Δηλαδή να πέσεις από τους 12 ορόφους και να παρακαλάς να μην σωθείς. Μίλησε για επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ότι αποφύγαμε τον Brexit. Καταλαβαίνεις από τις δηλώσεις αυτές ότι η τοποθέτηση ενός Ισπανού διαιτητή σε ένα τελικό κυπέλλο Ελλάδος, καταρχήν καπελώνεις ολόκληρη την ΚΕΔ, κατά δεύτερον δέχεσαι ότι δεν υπάρχει ικανός διαιτητής για να διαιτητεύσει άριστα ένα τελικό κυπέλλο Ελλάδος, έτσι, και στην ουσία γίνεσαι παγκόσμια ξεφτύλα. Ρόμπα σκέτη. Εγώ απορώ πως πήγε ο Σιδηρόπουλος ως τέταρτος. Και να έκανε τι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ναι, απορώ πως πήγε ο Σιδηρόπουλος ως τέταρτος. Δηλαδή εγώ θα ντρεπόμουν να φέρω από την Ισπανία στην Ελλάδα, στην πρωτεύουσα της Ελλάδος, ένα διαιτητικό τρίο και εγώ να είμαι ο τέταρτος. Πεντάδα έφερα. Και κοίταξε, και να είμαι και διεθνής διαιτητής, έτσι. Είναι πολύ απαξιωτικό. Είναι πολύ εξευτελιστικό. Από την Ισπανία τα στο 5 ήρθαν, μην μπερδεύεσαι. Τέλος πάντων, εγώ λέω τους τρεις που βλέπουμε, που φαίνονται. Είναι και οι δύο πίσω από τις αιστείες, 5. Ναι. Σύν ο Σιδηρόπουλος. Και με τώρα κοίταξε να δεις. Αυτό, αυτό... να παρατηρηθεί, να κρίνει τι. Ναι. Με αυτό που έγινε, έτσι. Έχεις τον Καραπαπάρα. Κατευθείαν ξεκίνησε. Λοιπόν, αν δεν αφαιρεθούν βαθμοί με αυτά τα επεισόδια, λέει, και αφαιρέσατε σε εμάς για. Άκου τώρα πώς το βλέπει. Για 10 δευτερόλεπτα ένταση με μια περίεργη συμπεριφορά δημιουργία θα μιλάμε για σκανδαλάρα. Μιλάει για 10 δευτερόλεπτα τη στιγμή που 10 λεπτά έπεφταν σούτια, έπεφτε ξύλο μέσα στο γήπεδο. Και είχαμε εισβολή οπαδών και επίθεση οπαδών. Σε στελέχη, σε ποδοσφαιριστές, σε εσένα. Για πόσο καιρό να βγει απόφαση. Ναι, κατάλαβες. Ναι. Κατάλαβες πώς το προβάλλουν. Δεν λέμε να βάλουμε μυαλό. Είδες παίκτες, προπονητικό team και όλο τον πάγκο της ΑΕΚ. Στο 0-2
Κατευθείαν. Πώς μπούκαραν και λέγανε το διαιτητή σταμάτα το μάτς. Ακριβώς, κατευθείαν. Οι άνθρωποι. Είχαμε τους κόκκινες επιστήμονες τους γνωστούς. Τώρα έχουμε τους κίτρινους επιστήμονες. Το μάθανε πλέον το παραμύθι. Κατάλαβες. Και στο λέω, αν ήταν Έλληνας διαιτητής, υπήρχε περίπτωση να φεύγαμε από διαιτητήριο και να περιμέναμε να πούμε χρυσή με να βγει απόφαση. Έτσι. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει, Μπάμπη. Και πολύ καλά κάνεις και το λες αυτό. Δηλαδή, είμαι 58 χρονών. Ναι. Φέτος πήρα πάλι το διαρκείας μου. Εγνώση μου. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει ματώσει. Είναι 10-15 χαλασμένα, δεν θα πω δεν τα χαρακτηρίζω, θα πω χαλασμένα παιδιά να καταστρέφουν όλο το υπόλοιπο. Οι άλλοι δίπλα δεν τους βλέπουν να τους σταματήσουν. Είναι ντροπή, έλεος πια ρε παιδιά. Είδα στην Κερκίδα τώρα κοπέλες, ζευγάρια, νεαρά παιδιά και τρέχανε έξω από τα καπνογόνα που πέσανε μετά εναντίον τους. Γιατί να χαλάσουν, μας χάλασαν όλη τη διάθεση. Μάλιστα. Δεν έχεις άδικο. Τέλος πάντων. Δεν έχεις άδικο. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί μια λύση και γι' αυτό, ρε παιδιά. Έτσι. Να είσαι καλά, ρε Μπάμπη. Έγινε. Τέλος καλό, τουλάχιστον όλα καλά. Ναι, ήρθε ναι, ο Μαστραπάς, ήρθε η κούπα, η έκτη κούπα στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκοπύργο. Καλά, λύση. Και από εκεί και μετά υπάρχει το περιθώριο, υπάρχει ο χρόνος για να γίνουν οποιοδήποτε διορθωτικές κινήσεις, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι της κερκίδας. Γιατί το 14 γύρισα πικραμένος. Ναι, φίλε Μπάμπη. Έχεις δίκιο απόλυτο. Δεν γύρισες μόνος εσύ. Γύρισες 22.000 παοξίδες. Δεν ήταν ταξίδι εκείνο. Άστο. Μνημόσυνο ήταν. Άστο, κάνεσαι. Εντάξει. Όχι ρε. Εντάξει. Έτσι. Έγινε, παιδιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, Μπάμπη. Αυτό συζητούσαμε και με την Ελένη όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε, ότι όταν έρχεται η κούπα, όταν έρχεται το κύπελο, η επιστροφή είναι πολύ εύκολη. Δηλαδή, δεν σε πειράζει, είτε γυρίσει με λεωφορείο είτε με αυτοκίνητο, δεν σε πειράζει η επιστροφή. Αν δεν έρθει όμως το κύπελο και μπει στη διαδικασία να πρέπει να γυρίσεις πίσω, τότε είσαι δύσκολα. Είναι όλη η φάση δύσκολη. Να ακούσουμε λίγο χορηγό ώρας και συνεχίζουμε χωρίς break. Θα το πάμε μονοκόμματα μέχρι τις 12, Βασίλη. Εδώ είμαστε μετά το χορηγό, ώρα επιστρέψαμε. 23-10-287-38, οι γραμμούλες είναι ανοιχτές για όλο τον κόσμο. Να μας πείτε τις απόψεις σας, πώς αισθάνεστε σήμερα σαν κυπελούχοι, σαν ταμπλούχοι, οι περισσότεροι, έτσι. Τι σας έμεινε από την εκδρομή, από το αποτέλεσμα, από το μάτς. Από το Λευκό Πύργο. Από το Λευκό Πύργο, από τη σημερινή φιέστα, έτσι, γιατί και η K20 στέφτηκε σήμερα από τα θέτρια. 4-2, ματσάρα. Μεγάλος Παύλου Γκαρσία. Έτσι. Για πες μας γιατί ήσουν εκεί. Ναι, πήγα στο γήπεδο. Ένα θα σου πω, ότι μέσα σε 25 λεπτά το μάτς είχαν μπει 3 γκολ. Δηλαδή, πραγματική ματσάρα. Εντάξει, το παιχνίδι δεν ξεκίνησε καλά για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, προηγήθηκε ο Λεβαδιακός, αλλά μετά τα πράγματα ήρθαν... Πώς ήταν η διακύμαση, θυμάσαι, 0-1. 0-1, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, πέρασε μπροστά, ξανισοφάρισε και μετά εντάξει, πήρε 2-1 ο ΠΑΟΚ, δηλαδή πέρασε, ναι. 2-2 νομίζω ο Λεβαδιακός. Έτσι εξελίχθηκε. Και έγινε 4-2. Έτσι εξελίχθηκε το θέμα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει να είχε 8-9 χιλιάδες. Ναι, κάπου τόσο σίγουρα είχε. Γιατί όλα τα επίσημα. Μπορεί ήταν... και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω. Και γιατί... στην 7 και στην 4 είχε νομίζω. Στην 8 και στην 4. Η 8 ήταν σχεδόν γεμάτη και πάρα πολύ λίγα άτομα είχε στην 4. Αλλά όλα τα επίσημα ήταν. Είχε 10.000 κόσμο. Το μήνυμο. Ναι, ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Μπράβο. Πήγανε και ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εκεί. Ήταν και ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος. Καλά, όταν τελείωσε ο αγώνας και ήταν απ' έξω. Γνώρισε την αποθέωση πραγματικά, φώναζαν μπράβο πρόεδρε, το ένα τ' άλλο. Έκανε εντός εισαγωγικών το λάθος να πάει στην μπουντίκ να ψωνίσει. Μόνο ψώνια δεν έκανε. Δεν ξέρω αν αγόρασε κάτι, αλλά όσο ήμουν εγώ εκεί και τον έβλεπα στην μπουντίκ, δεν σταματούσε να βγαίνει φωτογραφίες. Σου λέω ότι τον κυνηγούσαν από πίσω κάμια πενταριά άτομα. Μάλιστα. Για να βγουν όλοι φωτογραφίες. Και εσύ βγήκες όμως φωτογραφία. Ναι. Άρα 51 τον κυνηγούσαν. Εντάξει, ναι. Εσύ πώς τα κατάφερες, είπες ότι είσαι στέρεγος εδώ, τον α πούμε. Όχι, εγώ το έπαιξα διαφορετικό. Όλοι πήγαν να βγουν. Είσαι παραγωγός στο Λίμπερο, τι. Όχι, όχι. Εγώ πήγα, έκανα μαγιά από άλλο δρόμο. Τρίπλα Βιερίνη έκανε. Ναι, κάτι τέτοιο και βγήκα από μπροστά του. Οπότε έλα ρε Παπαντονίου. Δεν μπορούσε να δει. Πόσα πολλά έχει μάθει να πούμε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ναι, ρε φίλε. Μπράβο, ρε Στέλιο. Είχε πει από την αρχή, από την πρώτη εκπομπή, ότι κοντά μα θα μάθω. Σιγά σιγά αποδεικνύει ότι εγώ μαθαίνω. Εγώ το λέω, εσύ το λες. Εσύ το είχε πει ότι θα με μάθει. Και τελικά τι έγινε, βγήκε selfie.
Βγήκα selfie. Ναι. Εσύ, ο Γιώργος, ο Χρήστος και ένα φουσκωτό βλέπω πίσω, ο οποίος έχει πάρει και. Αυτός μας αγκαλιάζει όλες μαζί. Ναι, φίλε, τι ντουλάπα είναι αυτή. Πραγματικά ντουλάπα. Αποσυρώμενη. Και από κοντά είναι πιο τεράστιο, άμα το δεις. Το Everest. Γιατί όταν πήγα να βγω φωτογραφία, γυρνάει και κάνει μια. Παιδιά, όχι άλλες φωτογραφίες. Ναι. Και λέω τώρα έχει γούστο να νευριάσει, να μας χώσει καμιά από ένα απέναντι. Θα σε κάνει τα πεζάρια, ε. Ναι. Όχι, δεν είναι δύσκολα χτυπά. Δηλαδή, αυτή δύσκολα χτυπά, να ξέρεις. Και οι τρεις, και, ναι. Και εγώ και ο φίλος μου. Αλλά και ο Γιώργος. Εμείς εκτυπήσει. Αυτό, εμείς εκτυπήσει. Ναι. Ή και κατά λάθος να σε κάνει έτσι. Ψιλοβρώμα η δουλειά. Ναι, αυτό. Πιστεύω και τους τρεις μας είχε για πλάκα. Και τους τρεις. Μάλιστα. Για πες μας λίγο αυτό που μου είπες. Ναι, έχω τις ημερομηνίες και γενικότερα το πώς θα εξελιχθεί το θέμα με το εισιτήριο του ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Champions League. Καταρχήν ενημέρωσε ποια είναι η διαδικασία και τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να παίξει στα προκριματικά του Champions League. Για να παίξει ο ομίλους του Champions League, συγγνώμη. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τρεις προκριματικούς γύρους. Έχει δηλαδή να παίξει με τρεις ομάδες. Άρα πρέπει να αποκλείσει τρεις ομάδες για να περάσει στους ομίλους του Champions League. Μπράβο. Φυσικά. Πότε ξεκινάει οι υποχρεώσεις? Θα σου πω. Το τέλος Ιουλίου. Η κλήρωση θα γίνει στις 19 Ιουνίου στην Ιόν. Τότε θα μάθει τον αντίπαλό του. Ελβετία είναι αυτό. Ναι. Θα μάθει τότε το ζευγάρι τον, ή ακόμα και την ομάδα όπου θα αντιμετωπίσει. Θεωρητικά αδύναμη έναντι του ΠΑΟΚ θα είναι. Ναι, θεωρητικά. Θα πούμε και ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι που μπορεί να συναντήσει. Γιατί ο ΠΑΟΚ καταρχήν θα πάει στους ισχυρούς, νομίζω, έτσι. Εξαρτάται με το πώς θα τελειώσουν τα πρωταθλήματα. Δηλαδή είναι ανάλογος που θα πάρουν εισιτήρια. Αν θυμάμαι καλά, από μια τουρκική ομάδα. Ναι, περιμένουμε να τελειώσει το πρωτάθλημα της Τουρκίας για να δούμε το πού θα καταλήξει. Για Μπαγκύρ, πώς τη λέγανε αυτή. Ναι, αυτό. Μπουσασκεσχύρ. Μπασασκεσχύρ, τέλος πάντων. Είναι από την. Τέτοιο και είναι και η Σλάβια Πράγας η υποψήφια. Η μόνη σίγουρη αντίπαλος του ΠΟΚ είναι. Η Στρουμ Γκράτς. Αυτή είναι η μόνη. Αυστρία είναι αυτή. Ναι. Μάλιστα. Νομίζω δηλαδή. Ναι, ωραία. Πάμε στα άλλα. Στις 19 του μήνα θα γίνει η κλήρωση και θα μάθει τον αντίπαλό του. Το πρώτο μάτς που θα δώσει είναι στο διήμερο 24 με 25 Ιουλίου. Καλά με είπατε, Ιουλίου. Ναι, και με τη ρεβάνς να είναι στο διήμερο 31 Ιουλίου με 1 Αυγούστου. Μάλιστα. Αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο και αποκλειστεί εκεί, συνεχίζει στο Europa League. Αυτό ισχύει μέχρι το. Άρα χτύπα ξύλο να αποκλειστεί από την πρώτη ομάδα, ας πούμε από τη Sturm Graz, πάει Europa League. Ναι, πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο του. Δεν είναι και εκεί προκριματικά για το Europa League. Ναι, δεν είναι και εκεί προκριματικά. Ναι, αλλά το σίγουρο είναι ότι άμα πάει προκριματικά Europa League είναι στους ισχυρούς. Θα έχει δηλαδή πιο υποδιέστερη ομάδα. Ναι, κάτι λέω. Αυτό. Οπότε κρατάμε Να πω κάτι τώρα, έτσι. Ναι. Περνάει, ας πούμε, διπλά θα είναι τα μάτς. Ναι, διπλά, πάντα. Ωραία. Εντός ή εκτός. Μπράβο. Ωραία. Περνάει, ας πούμε, τη Sturm Graz, ας πούμε, έτσι. Ναι. Και παίζει 31 Ιουλίου. Κλήρωση καπάκι. Μετά πότε είναι τα επόμενα μάτς, ξέρουμε. Τα άλλα είναι τώρα μέσα. Είναι μέσα στον Αύγουστο. Μέσα στον Αύγουστο. Τώρα οι ημερομηνίες δεν ξέρω ακριβώς. Απλώς για τον τρίτο προκριματικό γύρο, ο ΠΑΟΚ έχει πολύ δύσκολο έργο. Καθώς πιθανή αντίπαλοι του είναι η Δυναμό Κιέβου, η Σπάρτα Πράγας, η Σταντάρ Λιέγης και πολύ πιθανόν μία εκ των Μαρσέιγ και Λιόν. Περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το ποιος θα πάρει το εισιτήριο. Τι είναι αυτά τα γατάκια, τι δύσκολο έργο. Τι γατάκια για τον ΠΑΟΚ. Επίσης να πούμε ότι. Και να σου πω κάτι. Ότι και η Μπενφίκα είναι μέσα στους πιθανούς αντιπάλους. Ποια Μπενφίκα. Όσο πιο δύσκολη είναι η ομάδα, τόσο καλύτερα για τον ΠΑΟΚ. Να το ξέρεις. Συμφωνώ σε αυτό. Να το ξέρεις. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ λειτουργεί καλύτερα σαν ο outsider. Α, μπράβο. Πάμε στο φίλο που είστε γραμμή. Καλησπέρα. 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 Γεια σας. Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Τασούλη. Καιρό να σε ακούσω. Καιρό είπα, τώρα έλεγα σαν φιλαράκι μου πάνω τον πέρα τηλέφωνο, λέω θα πάρω το τελευταίο τηλέφωνο για φέτος, έκλεισε η χρονιά. Ωραίος. Πάλι του χρόνου. Ναι, γιατί ξεκινάει και η σεζόν, ξεκινεί η σεζόν και σε εσάς κάτω, έτσι. Πέρα και δύο μήνες. Σώπα ρε φίλε, δύο μήνες. Από Φεβρουάριο.
άλλο Θεό έχουμε εδώ πέρα. Κατά. Από αρχές, από τέλη Μάρτη. Πρέπει να κάνω κανένα σκασιά να τα δω από κοντά. Να, εδώ έχουμε άλλο Θεό. Εδώ ξεκινάει 8 μήνες καλοκαίρι. Κυριολεκτικά είναι 8 μήνες καλοκαίρι. Όχι, ωραία, ευλογημένη η Κρήτη. Έτσι, λοιπόν. Περάσαμε ωραία, μαζευτήκαμε εδώ στο μαγαζί. Ήμασταν πάνω από 100 άτομα στο Ρασινό. Δηλαδή στο, μόνο στο δικό μου το μαγαζί που το είδαμε. Αν είχαμε μόνο στις μουργές, στα δέντρα, τέλεια περάσαμε. Έδειξε η ομάδα μας ότι όντως είναι η καλύτερη ομάδα. Έδειξε αυτό που έπρεπε, ότι το πρωτάθλημα είναι κλεμμένο, γιατί λέγανε πολλά, κλείσαμε στόματα. Εγώ δεν θα πω τώρα τίποτα άλλο. Να, είναι, να έχουν υγεία τα παιδιά. Να πάνε όλοι διακοπές, να γίνει, πιστεύω ότι θα γίνει μετά πάρα πολύ σωστή δουλειά, πιστεύω ότι θα γίνει φέτος. Δηλαδή μάθανε ακόμα πιο πολλά πράγματα στη διοίκηση μετά από το στήσιμο που φάγαμε. Να έχουν υγεία τα παιδιά μας, να έχουν υγεία όλος ο κόσμος βασικά, αλλά οι ποδοσφαιριστές μας που θα πάνε στο Μουντιάλ, όπως πάνε στο Μουντιάλ, όπως πάνε έτσι να γυρίσουν αρτιμελείς, να έχουν ένα καλό Μουντιάλ όλα τα παιδιά που θα παίξουν από τον ΠΑΟΚ. Ποιος θα πάει? Ο Πρίγιοβιτς θα πάει σίγουρα. Θα πάει ο Πρίγιοβιτς σίγουρα. Για το Βιερίνια δεν ξέρω αν θα το καλέσει. Ο Ουάρτα θα πάει. Μάλιστα. Αλλά δεν νομίζω να παίξει. Εντάξει, το Πρίγιοβιτς πώς το βλέπεις, θα το κρατήσουμε? Αν με ρωτήσεις την προσωπική μου άποψη, δηλαδή αν με ρωτήσεις τα τάσου, εγώ δεν εκφράζεις κι αλλιώς. Ναι, εγώ θέλω άλλο τύπου center for. Δηλαδή, θέλω άλλο, εγώ θέλω ας πούμε ένα center for να έχει τα στατιστικά του Ρουάνου που παίζει στην Μπαρτσελώνα. Μα μου αρέσουν τους παίχτες. Κοντός και γρήγορος δηλαδή. Του Σουάρες, ναι, ναι. Ναι, του Σουάρες. Ναι. Δεν σου λέω εντάξει το Σουάρες δεν μπορεί να τον πάρεις, αλλά να βρεις κάτι σε μικρότερη ηλικία, να βρεις κάτι τέτοιο. Δηλαδή ο Πρέγιοβιτς τους έβαλε φέτος 19-20 γκολ ας πούμε. Όχι, δεν λέω. Δεν σε καλύπτει. Λέω την προσωπική μου, πώς μου αρέσει εμένα το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εγώ το. Ναι, η ομάδα, ναι, καταλαβαίνεις. Ναι. Εγώ, ναι, θέλω να τον κρατήσουμε. Τι άσου πω τώρα, ψέματα ότι δεν θα ήθελα τον Πρίγκεβιτς στην ομάδα. Αλλά μου άρεσε μια καλή πρόταση και ένα να πάρεις φράγκα και μπορείς να βρεις και κάτι καλό ή καλύτερο. Εννοείται ότι θα το κάνεις. Τώρα δεν τα συζητάμε αυτά. Με πόσα, με πόσα χρήματα θεωρείς ότι ο ΠΟΚ θα μπορούσε να τον δώσει τον Πρίγκεβιτς? Ένα δεκάρικο. Ήρθε μια πρόταση γύρω στο Τάλιρο από... Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα από πού. Ναι. Νομίζω ότι με τα 10 είμαστε καλά. Δηλαδή τον... Εντάξει, αυτό δεν το κρίνουμε εμείς. Ούτε με ενδιαφέρει εμένα αυτό το πράγμα. Εγώ λέω να κάνει ένα καλό μουντιάλ το παλικάρι, να είναι καλά και να κάνει ένα καλό μουντιάλ. Εμένα... Να ανέβουν και άλλοι μετοχές του και να το πουλήσουμε ακόμα πιο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ποδοσφαιριστής να βάζει την μπάλα στο πλεκτό. Ακριβώς. Εμένα με ενδιαφέρει να κάνει ένα καλό σχεδιασμό αυτή τη φορά, καλύτερο από πέρσι και γενικότερα σε διοικητικό επίπεδο με όλα αυτά που τραβήξαμε φέτος. Φάγαμε δύο στισήματα που δεν υπάρχουν πουθενά παγκοσμίως, δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό φάνηκε και στο τελικό. Είπα ότι αν ήταν Έλληνας διαιτητής, το παιχνίδι θα είχε διακοπεί και θα είχε διακοπεί εις βάρος μας. Είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα. Ο Ισπανός είχε τα γάκαλα γιατί είναι Ισπανός, το παιχνίδι το τελείωσε και πήραμε το κύκλο. Σίγουρα θα είχαν κάνει μαϊμούνι. Γιατί να διακοπεί ρε Σιτάσου, τι έγινε δηλαδή? Για μένα δεν έγινε τίποτα. Αλλά ναι, επειδή τους ξέρουμε αυτούς. Ναι, πια, δηλαδή, τι έγινε δηλαδή και πριν να διακοπεί ένα τελικό σκυπέλο? Το πιο απλό πράγμα. Χάνανε. Όταν χάνουν πρέπει να βρουν άλλο. Ναι, όχι, η αιτιολογία ποια θα ήταν, παιδί μου, ότι το διέκοψε. Ποια θα ήταν η αιτιολογία? Δεν υπάρχει αιτιολογία. Θα ήταν ότι έπεσε ένα χαρτόνι, ξέρω και εγώ, πέρασε από τον αέρα μια σακούλα. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, Τάσο. Γι' αυτό και βάλανε Ισπανό διαιτητή, για να αποφύγουν το Brexit. Ακριβώς. Γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι κατεβαίνουν κάτω 20.000 σκασμένοι, αγανακτισμένοι με την αίσθηση της αδικίας στο πετσί τους φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι ικανοί για το καλύτερο και το χειρότερο σε περίπτωση στραβής εκεί πέρα και κάτω. Πιστεύω ότι του χρόνου από το Δεκέμβριο θα είμαστε πρωταθλητές. Okay. Πιστεύω ότι θα το πάρουμε με 15 βαθμούς διαφορά και ότι από το Δεκέμβριο θα είμαστε πρωταθλητές. Πάντως οι επιστήμονες φρόντισαν και από το χρόνο ο ΠΑΟΚ να έχει το μείον 2. Ναι, αλλά εγώ είπα κάτι εδώ στον αφιλό που συζητούσα. Του λέω, άκου να δεις ποιο είναι το θέμα. Αυτή τη στιγμή του λέω, αν ήταν όλο το θέμα ένα πρωτάθλημα, δηλαδή αν ήταν να πάρουμε ένα πρωτάθλημα, αυτό φέτος, θα το είχαμε πάρει το πρωτάθλημα. Το θέμα τους εκεί κάτω δεν είναι ότι θα πάρουμε ένα πρωτάθλημα.
Το θέμα τους είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει γιγαντώσει τόσο πολύ που θα πάρει πολλά και δεν θα χάσουν ένα κομμάτι από την πίτα. Θα χάσουν την πίτα. Αυτό είναι το ζόρι τους. Έχεις δει να παίρνει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ και να πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Είμαστε καλά. Δηλαδή ποιος δεν το βλέπει. Δεν μπορείς να δεις. Αν δεν μπορείς να δεις ότι έχουν γίνει ένα για να μην φύγει το πρωτάθλημα από εκεί, για να μην ανέβει πάνω. Τέλος. Το θέμα δεν ήταν ένα πρωτάθλημα. Αν ήταν να πάρουμε μόνο αυτό το πρωτάθλημα, μόνο αυτό και να ξαναπάρουμε μετά από 35 χρόνια, θα το έχεις πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά το θέμα τους δεν είναι ότι θα πάρεις ένα πρωτάθλημα. Το θέμα τους είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει κάτι για να πάρει πολλά πρωταθλήματα. Αυτά. Υγεία σε όλους. Καλό βράδυ. Τα είπα όλα στην τελευταία μου πρόταση. Να σε καλά, Τασούλη. Καλές δουλειές να έχεις, αγορένα. Καλό καλοκαίρι. Όποιος περάσει από εδώ, έτσι. Εσύ Τάσο, ξέρετε. Έγινε, αδερφούλη μου. Έναρξη τέλη Αυγούστου, έτσι. Δεν σκέφτομαι καν με ποιο θα παίξουμε στο Champions League, τι μεταγραφές. Αυτό θα τα κάνω, θα διαβάζω όλο το καλοκαίρι. Έχουμε καιρό να διαβάσουμε. Τώρα έχουμε μπάνια, δουλειά, βόλτες. Έχουμε άλλα πράγματα στο κεφάλι μας. Τώρα ό,τι να γίνει, έγινε με το ποδόσφαιρο. Έχουμε Μουντιάλ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι με αυτά που πάθαμε φέτος και διοικητικά και ποδοσφαιρικά, η ομάδα θα είναι σε άλλο level και του χρόνου θα πάρουμε το πρωτάθλημα με 15 βαθμούς διαφορά. Το πιστεύω. Και ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει ένα πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ έχει δυναμώσει τόσο πολύ που θα, όσο καιρό είναι ο Σαββίδης και θα είναι η κατάσταση έτσι, θα πάρει πολύ στο τίτλο. Ωραίος. Έγινε, Τασούλη, να είσαι καλά. Αυτός είναι ο φόβος της, ότι θα πάρουμε πολλούς τίτλους. Και όχι μόνο. Εντά με ξεκινήσει. Αυτό είναι το ζόρι τους. Αν ήταν ένα πρωτάθλημα το είχαμε πάρει. Να είσαι καλά, Τασούλη. Λοιπόν. Γεια σας, παιδιά. Καλό γεια σου, βράδυ. Γεια σου, χαρά, καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, γεια χαρά. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Μας κόπηκε το αίμα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει πολλά πρωταθλήματα. Εδώ μας κόπηκε το αίμα. Καθό το πράγμα το εκεί κάτω, εκεί κάτω, εκεί κάτω. Σταματήστε το να πούμε. Τι εννοείς? Αυτό το κόμπλεξ εκεί κάτω, εκεί κάτω, εκεί κάτω. Αν ήμουν ένας Ολυμπιακός, ήθελε να το πάρει η ΑΕΚ. Χίλιες φορές να το παίρνει ο ΠΑΟΚ παρά η ΑΕΚ. Κοίταξε λίγο, οι φιλάδες του Ολυμπιακού λένε άλλα από τα λόγια τα δικά σου. Παλικάρι, άκου να σου πω κάτι. Ναι, παλικάρι, εγώ σου λέω όμως κάτι και πες μου τι αγαπάς. Ναι. Όλες οι φιλάδες, άμα πάρεις, τα πρωτοσέλιδα του Γαύρου, του πρωταθλητή, τα site τα κόκκινα. Τα site τα κόκκινα που επηρεάζουν τον κόσμο έχουν πρωτοσέλιδα υπέρ της ΑΕΚ, υπέρ του Παναθηναϊκού και κατά του ΠΑΟΚ. Μπορώ να πεις, γιατί εγώ τα έχω δει τα πρωτοσέλιδα, ναι. Τι γράφουν να πούμε κάτι για υπέρ της ΑΕΚ. Τι γράφουν υπέρ της ΑΕΚ. Ναι, τι κάτι, για ήθος, κάτι για ήθος γράφανε, κάτι για πιστολέρο γράφανε. Sky δεν έβλεπες. Sky δεν έβλεπες. Λέω για, λέω για όλη τη διάρκεια του σκηνικού από τα δύο μάτς που διακόπηκαν και μετά. Δηλαδή το μέλημα, συγγνώμη λίγο φίλε, επειδή καταλαβαίνω ότι είσαι Ολυμπιακός, έτσι. Ναι, δεν ήθελα να το πάρει η ΑΕΚ. Ούτε ο Παναθηναϊκός θέλει να το πάρει. Δηλαδή από αυτούς τους τρεις προτιμάμε τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν έχουμε να πούμε μέρος εμείς κατά του ΠΑΟΚ. Αυτό στο λέω εμείς σαν Ολυμπιακοί, δεν έχουμε μέρος κατά του ΠΑΟΚ, παιδί μου. Τελείωσε αυτό. Κάποιοι από τους Ολυμπιακούς. Δεν έχουμε μέρος κατά του ΠΑΟΚ. Ναι, α, μπράβο, δεν γιατί... έχουμε μέρος κάτω του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, πώς είναι το όνομά σου, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω. Δημήτρης λέγομαι. Δημήτρη, ξαναμιλήσαμε, δεν μιλήσαμε πιο παλιά, ξανά. Δεν μπορεί, δεν θυμάμαι τώρα. Πρέπει να μιλήσαμε, Δημήτρη, πρόσεξε λίγο. Μπορεί μια μερίδα από τους καθαρούς Ολυμπιακούς, τους γνήσιους. Τους γνήσιους Ολυμπιακούς, έτσι. Όχι τους υπάλληλους. Είσαστε οι κάπροι του Βορρά. Όχι τους υπάλληλους. Τους Ολυμπιακούς να το έχουν υιοθετήσει αυτό και να ισχύει αυτό που λες. Αλλά. Αυτό... Είναι δυνατόν να θέλει τώρα. Να ολοκληρώσω, επίτρεψε μου να ολοκληρώσω και πες μου τι αγαπάς. Αυτό που βγαίνει, η γενική εικόνα που βγαίνει προς τα έξω, προς το φύλαδρο κοινό, από τον επίσημο Ολυμπιακό, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ελέγχει ο Ολυμπιακός, είναι να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ, να το πάρει η ΑΕΚ. Διαφωνείς? Διαφωνώ, ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Okay. Εμείς σαν Ολυμπιακοί, θα ήθελα 7, ρε παιδί μου. Εντάξει, το βουλώνουμε, δεν μιλάμε να πούμε άπα ο Κάρα, να πούμε, δεν το λέμε, αλλά δεν θέλουμε να το πάρει η ΑΕΚ. Δεν λέγεται και αυτό, λογικό είναι, ναι. Εντάξει, δεν θέλουμε να το πάρει η ΑΕΚ και στο κύπελο λέμε εντάξει να πούμε, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά δεν θέλουμε να το πάρει και η ΑΕΚ. Δεν ήταν, να σου πω κάτι, σε κάνω μια ερώτηση.
Όταν είδε τον Όσκα να ξαπλώνεται γιατί έπεσε μισή σερβιέτα στον νόμο του, πώς ένιωσε σαν θηρεύτα. Όταν? Όταν ο Όσκαρ, ο προπονητής σου. Σαν μαλάκας, φίλε. Ξαπλώθηκε από μία σερβιέτα. Σαν μαλάκας, δεύτερο. Μάλιστα. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να πούμε Ολυμπιακός να παίζει έτσι και να παίρνει στο αγώνες. Καταλάβες. Ναι, αλλά το πήρε στο μάτς στο δικαστήριο. Ναι, κακός φίλε, δεν το νιώθουμε εμείς Ολυμπιακοί. Μπες μέσα από εκεί και κατάλαβα, να κέρδεις, να τρώγες και τέσσερα και να φεύγες. Μα τι καταστρέφεις την ομάδα. Να σου πω κάτι, γιατί έχει, μέσα... Είχε πάρει ομάδα μοντέλο από τον Κόκαλη και την έκανε, ρακτάτε εμείς υπό την έκανε. Ο φίλε, ειλικρινά σου μιλάω, αν και έχουμε αντιπαλότητα, αν σήκα μπροστά μου θα σου σβήκα το χέρι. Και ας είσαι Ολυμπιακός. Όταν σκέφτεσαι, όταν το σκεπτικό σου είναι αυτό, ειλικρινά δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάτσω και να κάνω τις συζητήσεις θες μαζί σου. Γιατί αυτό είναι και το δικό μου, το πιστεύω σαν παοξίσφιλ. Δεν θέλω λαμογές, θέλω να κερδίζουμε στον αγωνιστικό χώρο, ούτε χάρες θέλω. Θέλω ό,τι πάρω να είναι αρσενικό, να είναι αντρίκιο. Μπορείτε, καλώς, δεν μπορείτε, πάτε σπίτια σας, αν θέλουν άλλοι. Εμένα, αδερφέ, να πούμε εδώ πέρα, η ζωή μου εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, είναι εδώ, μένω εδώ τα πάντα, εντάξει. Θα φέρει η ζωή έτσι που μένω εδώ πέρα. Έχω φιλαράκια παοξίδες, σόι παοξίδες. Δηλαδή, δεν έχω, δηλαδή, σας εκτιμάω σαν ανθρώπους πάνω από όλα, σαν Μακεδόνες. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορώ να ανεχθώ. Εκεί κάτω και εκεί κάτω και εκεί κάτω. Τι εκεί κάτω, ένα πράγμα είμαστε, πάρ' το χαμπάρι. Αλλάσουμε να πούμε λίγο, κάνουμε πλάκα. Που χάσαμε κοιμά και καλαμάκι. Ναι. Μέχρι εκεί είναι η πλάκα. Για μερικούς δεν είμαστε ένα πράγμα όμως. Πώς το όνομά σου? Δημήτρη. Δημήτρη, ένα δεν πράγμα είμαστε. Δεν είμαστε ένα πράγμα για μερικούς. Εντάξει, είναι μαλάκες κομπλεξική, αδερφέ. Ναι, για μένα το ίδιο είναι ο Θεσσαλονικιός, το ίδιο και ο. Μην βρίζεις. Συγγνώμη να πούμε. Ναι. Το ίδιο είναι και ο Πειραιώς και ο Θεσσαλονικιός και ο Αθηναίος. Εκεί κάτω και εκεί κάτω. Εντάξει, και αυτοί εκεί κάτω όμως τώρα όπως το λες, ξέρεις τι μας λένε, οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι. Εντάξει, είναι ηλίθιοι στο κεφάλι. Κατάλαβες. Εντάξει, οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι, τι βλάκες αυτές από. Αυτά δημιουργούν τις αντιπαλότητες και τις έγκλησες. Όχι, μην το λέμε και εμείς στο ραδιόφωνο, γιατί ο πιτσιρικάς το παίρνει αλλιώς, αδερφέ. Εντάξει, εγώ φίλε. Εγώ είμαι 40 χρονών, εδώ, okay. Εδώ βγαίνει και το λέει ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας σου, ρε φίλε. Είναι ηλίθιος ο άνθρωπος, πώς να σου πω ρε παλικάρι. Ναι, εντάξει, μήνυση, πώς το λένε. Εντάξει, εσύ το βλέπεις, αλλά είσαι από τις εξαιρέσεις, πιστεύω, Δημήτρη. Όχι από τις εξαιρέσεις, ένας νορμάλ άνθρωπος έτσι βλέπει. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Γιατί δεν είσαι υπάλληλος. Άντε, να είσαι καλά, Δημήτρη. Γεια σου. Να είσαι καλά, γεια χαρά. Γεια σου. Ωραίος. Ωραίος γάβρος. Ωραίος, καθαρός γάβρος. Από τους παλιούς, τους γνήσιους. Με τέτοιους δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σε οποιαδήποτε συζήτηση να κάνουμε. Γιατί είναι καθαρός, γιατί έχει αγνό πιστεύω. Είναι οπαδός, ωραίος. Δεν είναι υπάλληλος, ούτε συμφεροντολόγος. Ούτε επαγγελματίας οπαδός. Σαν το άλλο Φουγκαρόπανο να μου το κινητό θάμνο, τον Ασπρομάλι να μου τον άντε για. Κατάλαβες. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα σας. Βαγγέλης είμαι από Καλαμάτα. Γεια σου, Βαγγέλη. Εδώ στην Καλαμάτα πάντως θέλω να το πάρει. Θέλω να το πάρει. Μάλιστα. Εσύ τι ομάδα είσαι, Βαγγέλη? Ορίστε. Τι ομάδα είσαι, Ευάγγελε? Πάω κρίμα. Α, και θέλουν να το πάρουν, θέλουν εκεί στην Καλαμάτα οι Καλαματιά να το πάρει ΑΕΚ, ε? Ποτάθλημα, ναι, εννοείται. Γιατί... Φανατικοί Ολυμπιακοί, φανατικοί, έτσι, αυτοί που είναι ναι. Κόκαλο. Μάλιστα. Για να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Εννοείται. Ναι, μάλιστα. Ο ανταγωνιστής του Ολυμπιακού σε χρήματα και σε, δηλαδή αυτό που λέμε τέρμπι, ας πούμε, αγωνιστικό, είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Όπως για εμάς, ας πούμε, το τέρμπι, ας πούμε, είναι Ολυμπιακός. Τα υπόλοιπα είναι στο παρελθόν και τοπικό ντέρμπι. Αλλά το ντέρμπι, δηλαδή χρήμα και αγωνιστικότητα, είναι Ολυμπιακός. Έτσι είναι όπως το λες. Να πω, μην τηλεφωνείτε άλλη, παιδιά, είναι ο τελευταίος ο φίλος μας. Εδώ και 35 χρόνια, κατά τη δική μου άποψη, γνώμη, η σημερινή ημέρα και η αυριανή βρίσκει την ομάδα μας... με αισιοδοξία και με χαρά. Δηλαδή ότι το μέλλον μας ανήκει. Κοίταξε λίγο. Έχουμε ένα καλό προπόνητη. Τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι ένας καινούς προπονητής, ο οποίος καλείται να στήσει μια ομάδα από την αρχή. Γιατί θα αποτελέσουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού παρελθόν από την συγκεκριμένη ομάδα τη φετινή.
Το ίδιο θα γίνει και στην ΑΕΚ. Τελευταίες πληροφορίες στο ρεπορτάζ λένε ότι ο Χιμένεθ τα έχει σπάσει, τα έχει τσουγκρίσει πάρα πολύ με τον Μελισανίδη. Ακόμα και να μείνει όμως ο Χιμένεθ, που εγώ δεν βλέπω να μένει, ιδίως μετά τη χθεσινή εμφάνιση, την ταπεινωτική εμφάνιση για την ΑΕΚ, θα αποχωρήσουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές από την ΑΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο κύριοι διεκδικητές του πρωταθλήματος, συνδιεκδικητές με τον ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, θα πρέπει να κληθούν οι προπονητές και όλος ο σύλλογός τους να χτίσουν μια ομάδα από την αρχή. Το πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ ποιο είναι εναντί αυτών? Ότι θα έχει ένα σταθερό κορμό. Φυσικά θα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι προσταφερέσεις, αλλά το είπε και ο Βιερίνια. Να παραμείνει ο ίδιος ο κορμός. Εμέσως πλησαβώς, όπως λέει και ο Στέλιος, να παραμείνει, καλούμε τον πρόεδρο να παραμείνει ως έγιο κορμός και να γίνουν 3-4 προσθήκες. Είναι πλεονέκτημα να κρατήσεις τον ίδιο προπονητή, να σου κάνει φέτος την προετοιμασία, να σου κάνει φέτος τις προσταφερέσεις εκεί που πονάς, εκεί που χωλαίνεις, να ενισχυθείς με 3-4 παικταράδες, να κρατήσεις και αυτό το πολύ καλό κορμό που έχεις, το βασικό κορμό, με αυτούς τους παικταράδες και να κάνεις πάρτι την επόμενη χρονιά, ακόμα και με μείον 2. Πάρτι κυριολεκτικό. Και να κάνεις μια πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Ναι. Είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε και ήδη, γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μας την πει ούτε η Βιερίνια, ναι, ούτε ο Σαββίδης, ούτε ο Λουτσέσκου, ούτε παράδειγμα. Το καταλαβαίνουμε εμείς οι ίδιοι. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε τόσο ευτυχισμένοι ακριβώς γιατί η επόμενη μέρα για μας είναι χαρά. Είναι χαρά γιατί έχει μέλλον. Μετά από 35 χρόνια. Να πω 40. Σωστό. Πάντως μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολύ σωστό και είναι πάρα πολύ θετικό να ξεκινάει η επόμενη αγωνιστική περίοδος και να πιστεύεις σε αυτή την ομάδα που έχεις. Βεβαίως. Γιατί γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι τώρα πλέον ξέρεις. Ξέρεις ποιες είναι οι αντίξωες συνθήκες, ξέρεις ποιες είναι οι αντιπαλότητες που θα αντιμετωπίσεις, ξέρεις ποια είναι τα λαμόγια, ξέρεις τι σημαίνει στο εξαγωνιστικό χώρο στον ελληνικό και ξέρεις πώς θα τις αντιμετωπίσεις. Και νομίζω ότι κάποιοι εκεί μέσα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρέπει να συνετιστούν και να μην ενδιαφέρονται πλέον μόνο για το πώς γεμίζει η τσέπη τους λεφτά. Να βοηθήσουν αυτόν τον άνθρωπο, να το στηρίξουν, να το συμβουλέψουν, να συμπορευτούν μαζί του για να δικαιολογήσουν και τον πλουσιοπάροχο μισθό που τους παρέχει κάθε μήνα. Και λες και είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Να πάρουν οι άνθρωποι όλοι. Είναι στο παλικάρι για το βίντεο που ανέβαζε στο ΙΝΠΑΟΚ. Ναι. Για το χάρτινο τσίρκο της ΑΕ. Mm-hmm. Να πάρουν όλοι. Θα μείνει αιώνια. Να πάρουν όλοι, να πληρωθούν όλοι. Το βλέπουν όλοι και θα τα ακούνε. Και δεν χρειάζεται ούτε ένας δημοσιογράφος να λερώσει τη μελάνη για να γράψει ή για να πει. Αυτό ευτυχώς, αυτή η εποχή που ζούμε έχει αυτό το καλό. Mm-hmm. Να ξεφτυλίσει και τους δικαστές, να ξεφτυλίσει και τους πολιτικούς, όλο τον κόσμο. Μπράβο στο Μαγκάκι αυτός που έβγαλε αυτό το βίντεο. Καλή εβδομάδα να έχετε, παλικάρι. Γεια σου φίλε μου, γεια σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έτσι όπως λέγαμε λοιπόν, να πάρετε όλοι το μισθό σας, να σας γίνουν και αυξήσεις, να πάρει και άλλες επιχειρήσεις ο Ιβάν Σαββίδης, όσες μπορεί, με τη δυναμική των 2 εκατομμυρίων φίλων του ΠΑΟΚ, μπορείς να πετύχεις πολλά. Γιατί τα πάντα είναι η ψήφη. Τα πάντα είναι πολιτική εδώ στον ελληνικό χώρο. Αλλά να παράγεται και έργο. Τι εννοούμε να παράγεται έργο και κλείνουμε αυτό, Βασίλη. Να πάει η ομάδα σε ένα άλλο level. Να κουνήσουμε σε Ντόνι. Να έρθει μέσα στο γήπεδο της Τούμπας ή στη Νέα Τούμπα, μελλοντικά, μία Ρεάλ Μαδρίτης. Να πάμε και να παίξουμε μέσα στην Μπάγερ Μονάχου μετά το 1983, πότε ήταν. Και είναι το λεσμό, είναι το 0-0. Με 8 πέναντι, με 3 φορές επανάληψη, το έπιασε ο Πλάντε Φορτούλα. 3 φορές έπιασε το πέναντι και το έδωσε επανάληψη ο διαιτητής για να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ. Να ζήσουμε μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές. Να παίξουμε Champions League. Έχει παίξει η Ζούλτε Βάρεγγεμ, η Ανόρδωση, από ΕΛ και τα λοιπά, Champions League. Και δεν έχει παίξει ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Που άμα δείτε τη βαθμολογία στην UEFA, απορούν και οι θύνοντες της UEFA πώς αυτή η ομάδα δεν έχει παίξει στους ομίλους του Champions League. Αυτό εννοούμε να παράγεται έργο. Κάτι το οποίο δεν έχει ξανακάνει στην ιστορία του ποτέ ο ΠΑΟΚ. Και φυσικά να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το κύριο μέλημα
και λέμε παράγεται έργο, αυτό εδώ εννοούμε. Για όλους αυτούς τους κυρίους που είναι εκεί πέρα μέσα στην ΠΑΕ και καλά κάνουν και είναι μέσα στην ΠΑΕ, αλλά να προσφέρουν και τα αναμενόμενα. Έτσι. Και επίσης να τους υπενθυμίσουμε όλους που είναι μέσα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι ο ποδοσφαιρικός τσαμπουκάς είναι το σήμα κατά τεθέν αυτής της ομάδος. Και με ποδοσφαιρικό αλλά και οπαδικό τσαμπουκά απέκτησε σεβασμό και κερδίθηκαν πάρα πολλοί αγώνες μέσα από αυτά τα δύο στοιχεία που σας είπα. Καλό θα είναι γενικά είτε ποδοσφαιρικός είτε οπαδικός τσαμπουκάς να εμπεριέχεται αυτό το στοιχείο έστω και σε μικρό ποσοστό 10, 15, 20% μέσα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έχει να κερδίσει πάρα πολλά και έχει να γλιτώσει άλλα τόσα. Αυτά από εμάς. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ήταν συντονισμένος στις ασπρόμενες πτήσεις, στο Λίμπερο για άλλο ένα βράδυ. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός, γιατί να είμαστε όλοι το επόμενο Σάββατο στις 10 η ώρα στη γνωστή συχνότητα. Να ευχαριστήσω τον Στέλιο, τον Παπατονίου που ήταν άλλο ένα βράδυ εδώ κοντά μας, συμπαραγωγός και που κάλυψε σχεδόν την πρώτη ώρα της εκπομπής λόγω απουσίας μου. Να είστε όλοι σας καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Από Στέλιο Παπατονίου, από Τάσο Τρέγια Τρόπουλο, από ασπρόμενες πτήσεις και από το Λίμπερο 107,4 FM. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής, μια καλή εβδομάδα. Auf Wiedersehen.